Δεν θέλω καταρχήν να μούγεις με αυτά τα μούτρα. Όλοι έχουμε θέματα, όλοι έχουμε δυσκολίες. Τα δικά μου τα μούτρα είναι καλύτερα από τα δικά σας, να το ξέρεις. Ας είναι και θλιμμένα. Τα δικά σου τα μούτρα είναι καλύτερα από τα δικά μου. Ας είναι και θλιμμένα. Ας είναι και θλιμμένα. Ναι. Δεν είναι μούτρα θα. Το μένιο, το μένιο. Βάζεις ένα goal offside. Ακυρώνει ένα άλλο που δεν ήταν offside. Καλά, χάνεις τον μπάσκετ. Διώξει προπονητή, το φέρει πίσω, γύρει τα πίσω γλυκιά. Δεν το διώξα. Καλά, θα τα πούμε. Κάνεις θα επιτροπή. Το διώξουν όμω. Τι έκανε ένα σλαμά επιτροπή με ζυγό αριθμό, τι μου έλεγε στο τηλέφωνο, δεν κατάλαβα τι μαλλί. Λίγο να μα εξηγήσει κάποιο. Ναι. Γιώργο, και ο Μένι, εσύ και ο Τζόρτα βασικά. Γιατί λέει, έγινε μια ψηφοφορία για τον Τούντορ και ήρθε 2-2 η πρώτη. Η επιτροπή δεν έχει μονό αριθμό. Όχι. Πώ θα γίνει. Τότε πώ θα γίνει η απόφαση, φίλε. Μετράει την προέδρου διπλά. Πήραν το με το Σαββίδι με το στο Skype. Άρα πρέπει να ξέρετε αυτά, ναι. Ναι. Αυτό είναι. Και εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω. Τα γράψανε, ρε. Τώρα ποιο τα γράψε. Τι να το πω, ξέρετε το λέγανε. Ποιοι είναι αυτοί που τα γράψανε. Ο Τζακ και ο Φρανκ ψήφισαν να μείνει. Ο Λούμπο. Και ο. Πε τον άλλο, ρε. Ο Παππού. Ποιο τα είπε αυτά. Και ο Νίκο είπαν να φύγει. Ποιο τα έγραψε. Και μετά γίνεται δεύτερη ψηφοφορία που έρχεται 3-1. Ποιο τα έγραψε αυτά. Άντε πάλι. Τελικά, προφανώς δημοσιογράφος το αποτέλεσμα 3-1 να φύγει ο Τούντορ. Τι? Να φύγει ο Τούντορ τελικά. Ο Τούντορ λένε ότι έρχεται απόψε για να δηλώσει ο ίδιος παρέτηση. Αυτό είναι γεγονός ότι θα φύγει. Έτσι λένε. Αλλά ακόμα δεν βγήκε. Να μην γράψει ο βιογραφικό του απόλυση. Είναι γεγονός ότι θα φύγει γιατί μας έχει σκάσει τα τελευταία ειδικά. Είναι 5 μήνες όταν δεν μπορεί να βρει κορμό για να κάνει ομάδα ακόμα. Το στηρίξαμε. Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό με τον ΠΑΟΚ. Να φτύει πάντα ο προπονητής. Ο Τούντορ δεν πρέπει, ο Τούντορ δεν πρέπει να φύγει. Είναι ωραίο αυτό. Ποιο θέλει. Ο Τούντορ δεν πρέπει να φύγει. Να αλλάξει δηλαδή. Δεν πρέπει γιατί να έρθει για να φύγει, ναι, για να έρθει ποιο ξανά μάνα από την αρχή πάλι. Δεν πρέπει να φύγει για να κάνει τα κέφια από τον νου που θέλουν να πανηγυρίσουν τα αποτυχία του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Τι λε, λάθο κάνει. Αυτό που σου λέω εγώ. Και είσαι πολύ άδικο. Κάνει σήμερα. Σήμερα όποιο βαράει το Τούντορ δεν είναι καθόλου μάλλον. Κάνει λάθο και την προηγούμενη εβδομάδα του βάρεσαι εγώ. Όπω τελευταία ακούω πολύ με τον Τζιόλι. Και κάνουν πλάκα. Τι να το κάνω τώρα, όχι, μια χαρά είναι. Καταρχήν δικαιώνεται ο Ασλαμάς, Κωστή, δικαιώνεται με τον Μπερμπάτοφ. Εσύ έχεις πάρει 40 απουσίες, δεν πρέπει, δεν έχεις δικαιώμα να μιλάς για τον Μπερμπάτοφ. Με τον Μπερμπάτοφ εγώ έγινα κακός όταν το πανηγύρι. Εμένα μου αρέσει να γίνομαι εισαγωγικά κακός και να στοχοποιούμε. Είστε πανάσχετοι ποδοσφαιρικά, γι' αυτό δεν ξέρετε τι γίνεται στο πανηγύρι. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, Κωστή, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν κρατιούνται σήμερα. Μήπω χαλάει την εκπομπή. Είναι... Έχει κατατίσει ανθυγιεινό. Να φύγω, άμα είναι. Να φύγω εγώ. Α είσαι κανέναν άλλο να φύγω. Άσε να φύγω, έχουμε χορηγού εδώ πέρα. Κάτσε. Τι να κάνουμε. Πε το χορηγό. Ανθυγιεινό, λέει. Ανθυγιεινό. Όχι. Αν αλλάξει δηλαδή τον Τούντορ τώρα. Ναι. Για μένα κακό τον αλλάζει. Ναι. Τι θα μάθει ο Πέλκα, τι θα γίνει. Μέση. Ναι. Δεν μα ενδιαφέρει. Ξεχωρίζει ο Ροντρίγκε. Ξεχωρίζει ο Ροντρίγκε. Παίρνει την μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Επειδή είναι γρήγορο. Μια ομάδα τώρα το λες εσύ, άτεχνη και αργή. 24. Δηλαδή έφτασε στον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει ο Ροντρίγκε. Ποια περιοχή. Ο Άρης έπαιξε σήμερα. Αγωνιστικά. Θα πούμε και για τον Άκη. Έπαιξε σήμερα. Να αλλάξει το Τούντορ, τι να το κάνει. Λοιπόν, πάμε χωρί. Δεν μα ενδιαφέρει από την κατάσταση. Ούτε ξέρω πάμε τι είναι αυτό. Αγροφύλακα στον ΠΑΟΚ. Εσύ τι είσαι, ρε. Εσύ τι είσαι. Τώρα εκποδικάνε. Βέβαια με ενοχλεί. Είσαι το στραχάνε. Τώρα κάνουμε εκπομπή εμεί. Να την παίξουμε όλοι μαζί να βγούμε. Ο ένας μιλάει με τον άλλο, ο άλλος φεύγει, ο άλλος φεύγει. Τι είναι αυτά. Πάμε να σήμερα είσαι πολύ παρακολουθεί. Δεν κάνουμε αγροφύλακα τώρα. Αν δεν παρακολουθεί τον Πάο, ρε φίλε, πώς έχεις άποψη. Από αυτά που λέω φαίνεται ότι δεν παρακολουθεί. 100%. Πες μας εσύ αν αλλάξει τον προπονητή τώρα. Τον Πάο τον βλέπεις, όχι. Πώς έχεις άποψη για τον προπονητή του και για τους παίκτες. Καλή η μεταγραφή του Τσάβε. Είναι καλός παίκτης του Τσάβε. Ναι, ναι. Καλός παίκτης του Τσάβε. Αλλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω εγώ προσωπικά ο Πάο θέλει σερβιτόρ. Δηλαδή έπρεπε να φέρει τον Περέιρα πίσω. Είναι τόσο λίγο χαμηλού επίπεδου το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Αν βάλεις μπροστά Αθανασιάδη, Μπερμπάτοφ, αυτόν τον Μπερμπάτοφ, αυτόν τον Μαυράκο από εδώ, Μάκα από εκεί και Ροντρίγκες, ο ΠΑΟΚ μπορεί να την περάσει την ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα πιθανόν θέλει λεφτά ο Ροντρίγκες. Πώς το λέγανε τον Περσινό, ο Περέιρα. Ναι. Θέλει λεφτά πιθανόν. Είδες πάλι είναι άσχετος με το θέμα. Θέλει λεφτά, είναι δικός του παίκτης ρε φίλε. Να πάει να το φέρει. Yeah. Δηλαδή έφτασε ο ΠΑΟΚ πίσω με τον Μπέλκα δεκάρα. Ναι. Πού θα πάει αυτός ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι. Αντικειμενικά. Ναι. Με τον Τζιόλι, δηλαδή πες μου τα χάφ. Αυτή είναι η β' εθνικής παίκτης. Τζίμι Ροτ, παικτούρα μεγάλη. Μπράβο, μπράβο στο Τζίμι Ροτ. Από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Του πήρε ο Μπρίτο το κέντρο. Ο Τζίμι Ροτ τώρα πήρε κέντρο. Ερώτηση να κάνω στο Μένιο. Παιδιά πρέπει να πάμε σε μερικούς. Και ο Βελίδης. Ο Βελίδης φοβάμαι ότι είναι καλή
Θα μεγαλύτερη θα... αποτυχία μεταγραφική φέτος του ΠΑΟΚ είναι ο Βελίδης. Φορτώστε τον, φορτωθείτε τον τώρα, εσείς οι άτεχνοι, οι άπαλοι εκεί στην ομάδα. Πήρατε ένα Ζουμπά, ένα 82, διώξατε τερματοφυλακάρα Champions League και με φέρατε από το Διαγόρα Ρόδου και από τα Γιάννα και από τον Άρη της Β' Εθνικής στο Βελίδη. Είμαι μαζί σου. Έφαγε τρία γκολ, φταίει και στα τρία. Είμαι μαζί σου. Είστε δε μεσάνυχτα από πολλά σφαιρόνισσα. Έχει δίκιο Τζόρταν. Τα έλεγα πριν το πάρετε, είστε απαράδεκτοι. Φάγατε και τον πιτσιρίκο το Μελίσσα εκεί πέρα. Ανεβάζει πίεση. Πανάσχετη και τους τρεις τους, και τους, τρεις τους χάψατε. Με πήρατε μεταγραφή την Πέμπτη, με μια προπόνηση την Παρασκευή, με το βάλατε την Κυριακή σε τέρπιρε. Βρεούστε από την ομάδα που έχετε σχέση με μπάλα εσείς βρε τώρα από εκεί πέρα. Χτες ήταν καλός. Ποιος? Απαράδεκτος. Κάνει 3-4 βήματα για έξοδο και σταματάει. Ούτε πίσω γυρνάει, ούτε έξοδο κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρετε από μπάλα, μην την ψάχνετε να πούμε. Ακούστε εδώ ένα που ξέρει. Έχετε. Χαχαχα, γελάστε. Πριν το κάνετε, σας το είπα εγώ. Αυτός λοιπόν δυστυχώς ο Όλσεν πήγε δανεικό στην Κοπεχάγη. Θα γίνει περίπτωση Ρανιέρη, θα τρίβουμε τα μάτια μας και θα λέμε σε εμάς πώς γίνεται και δεν παίζουν μπάλα. Σε αυτό που λέει συμφωνώ, μην γίνει δεν περίπτωση. Δεν ξέρω τι σας γίνεται. Περίπτωση Λούκας Μητσίνη. Δεν θέλει μετά να γυρίσει. Πάει ο Λούκας, ο δεν πατάει περιοχή, ο ξέρω εγώ, ο Χοντροκόλλης και ο Δεστρίβη και κοντεύει να περάσει το μέση στα γκόλ επάνω. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται εκεί στον ΠΑΟΚ. Σας το λέω να το ξέρετε. Όποιος έκανε τη μεταγραφή Βελίδη, να παραιτηθεί να φύγει. Δεν ξέρετε τι του γίνεται. Μπορεί να έχει και δίκιο. 100%. Δεν λέμε ότι έφερε το ΠΑΟΚ. Θα το φάει το δρομολόγιο όμως η Χαρελάδα. Θέλω να μην μιλήσετε καθόλου μέχρι να πούμε τους χορηγούς. Πες για να ηρεμήσει τον πρώτο. Λοιπόν, hardball, ελπίδα 8, ο τρίγωνο τη Πολύνη. Το καλύτερο και πιο εμπορικό τρίγωνο τη Θεσσαλονίκη. Έχει κρέμα. Τρίγωνο. Δεν σε έχω πει το καλύτερο. Ξέρετε γιατί δεν παίζει ο Άρης σήμερα, δεν έπαιξε και η Γάμα Εθνική. Εξαιτίας αυτών των αγροτών. Μη, δεν τα πούμε για τους αγρότες. Λοιπόν. Χαρτμπολ λοιπόν, επίδοση 8. Σε έχω πει ότι κάνει υγιή διατροφή. Σεξ. Ο κύριος. Τι κάνει. Τρώει μια γαβάθα πρασινάδα τέτοια κάθε βράδυ. Σε σχήμα πυραμίδα με μαγιονέζα. Και προχτές είδασε, λες το μαλάκι, τι έγινε. Μοίρεσε, Τζόρ. Το τρίγωνο είπαμε της Πολύγνης, το hardball είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σπορ καφέ που υπάρχει στη χώρα, στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ γυρνάω και όλη την Ελλάδα και βλέπω. Και να και χαρτιά, έτσι, εκεί ξέρει. Υπάρχουν καθηγητές της Μπυρίμπας, υπάρχει διαγωνισμός της Μπυρίμπας, σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός, είναι στους 16 και το Champions League και το Europa League. Το έπαθρο είναι, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, το έπαθρο είναι ένα χιλιάρικο στο Champions League τον νικητή και στον φιναλίστ είναι μία τηλεόραση. Στο Europa League το έπαθρο είναι 500. Και μια τηλεόραση είναι στο φιναλίστ. Ντρακουλέσκου, ναι, η Ρουμάνα, λοιπόν, άρρωστο. Μητέρα τριών παιδιών. Καθαρά από τα ευχάριστες παρουσίες εκεί πέρα. Πολύ ωραία, θέλω να πάτε να το γνωρίσετε από κοντά. Ναι. Είναι καταπληκτικό μαγαζί. Πάρε την κυρία Εύη. Μην μιλάτε. Κάνει το break dance στη διαφήμιση που κάνει. Δεν είναι break dance, τσομπάνε εκείνο. Εκείνο δεν είναι break dance. Είπε τσομπάνο για τον break dance ο Τζόρνταν. Όλα τα λεφτά, έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι η κυρία Εύη. Μην μιλά, ρε μαλακά. Μην μιλά, ρε μαλακισμένο. Μην μιλά, είσαι διαφήμιση πάνω. Στην οδό Ολύμπου, στον αριθμό 23 και στον αριθμό 31 είναι δύο χώροι καταπληκτικοί. Είναι δύο χώροι αισθητική. Είναι ένα χώρο κομμωτήριο. Το οποίο υπάρχει κούρεμα ένα ταλιράκι για όλους όσους δεν ξέρουν. Εδώ τα αυτιά δεν στα πήρε. Αύριο θα πάω εκεί. Γιατί εδώ όχι, θα αύριο, βγει. Την τρίτη που θα βγει από εδώ. Ξέρεις τι θέλει εκεί πέρα. Τι έχει. Καθάρισμα, τι πολύ ψηλό. Τι τρως. Όλοι έχουν πολύ μηχανή που έχει πολύ πολύ ψηλό που μπαίνει μέσα στο αυτή. Τεστοτερώνει πολύ και βγαίνει αυτό το πράγμα. Τεστός. Τεστοτερώνει λοιπόν. Τεστοτερώνει. Ναι. Πού έχεις το τεστοτερώνει. Παντού σε όλο το σώμα. Γιατί βγαίνει στο αυτή. Παντού βγαίνει. Και στα δόντια έχει τρίχε ρε που θα καταλάβω. Παντού ρε φίλε. Σαβαμού δεν έχει γίνει. Ναι. Κυρία Εύη, πάρτε την τρίτη. Την τρίτη. Ναι. Κάθε δεύτερη εβδομάδα καθαρίζω. Δευτέρα είναι κλειστά. Δευτέρα είναι κλειστά. Ο Ταρζάν θα βγαίνει. Λοιπόν, κούρεμα τάλιρο, έχει ίσιωμα μαλλιών εκεί πέρα. Έχει αντάβιε, βαφή μαλλιών για τι γυναίκε, για πολλά πράγματα. Έχει καθαρισμό κλπ. Στο άλλο χώρο εκεί στο 23, στο 31, συγγνώμη, είναι άλλο χώρο αισθητική εκεί πέρα. Εκεί έχει μανικιούρ, πεντικιούρ για τι γυναίκε. Γυναικάρα. Τζελ, που δεν ξέραμε τι είναι το τζελ. Το τζελ είναι. Για τα νύχια. Για τα νύχια. Η μέθοδο που μεγαλώνουν τα νύχια. Μεγαλώνουν τα νύχια. Πώ μεγαλώνουν. Βάζουν, ένα υλικό βάζουν εκεί στο μηχάνημα. Σα πω οξύδε, μεγάλα νύχια. Εμεί δεν ξέρουμε από αυτό γιατί είναι φυσιολογικά τα νύχια μα μεγάλα. Μεγάλα. αποτρίχωση εκεί πέρα και μασά για όλου μα. Ένα δεκάρικο μισή ώρα, παιδιά. Να πάτε όλοι εκεί πέρα, είναι πολύ ωραία, θα το δείτε. Αυτό δεν είναι πλάτη, αυτό είναι τσιμέντο. Μασάζ, ρε φίλε. Μασάζ, η πλάτη σου, ναι. 10 ευρώ το μισάωρο. Το κλειδαράπες μας.
Στέλιος Πετκανίτσας, Δελφόν με Μπότζα εγώ δεν πήγα, δεν μπόρεσα, θα πάω όμως ή αύριο ή την Τρίτη. Στέλιο Δασούρδο εκεί πέρα, έχω μια ντουζίνα κλειδιά να βγάλω. Ντουζίνα κλειδιά. Ναι, αντικλείδια ρε παιδί μου για τα αυτοκίνητα, για τα... Σηματοκιβώτια, ναι. Τι κάνεις, κλέβεις. Σηματοκιβώτια δεν έχουμε ρε. Εντάξει, δεν πήρα, ξέρω. Τι ξέρεις. Θα νομίζω ο κόσμος ότι έχουμε και φράγκα. Εντάξει, έχουμε, ναι. Τι. Αφού δεν έχουμε, αν έχουμε, τι να βάλουμε εκεί. Και τι κάνει άλλο, mobilizer. Mobilizer, τα πάντα κλειδαριά. Ασανσέρ ανοίγει, έτσι. Ξεκλειδώνει, δηλαδή είναι, ναι. Είναι άδικο να μην το γνωρίσετε από κοντά αυτό το παιδί, το καταπληκτικό μάστορα. Καταρχήν βλέπει το πρόβλημα και το ξέρει τι θέλει. Σε χρόνο δετέ. Σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι. Στην Πορφύρα τι θα κάνουμε. Στην Πορφύρα θα χάσει το στοίχημα. Είναι 31 του μηνός, έμεινε ο Μπερμπάτοφ, έχασε το στοίχημα. Λοιπόν, άλλη φορά θα ακούσει. Πέμπτη ή Παρασκευή θα πάμε. Διάλεξε μια φορά. Ο οποίος τι έκανε, έχει παρανοήσει τελείως. Ποιος. Μετά τη συνέντευξη πήρε τον εαυτό του, τι έκανε το ΙΔΕΣ. Ο Μπερμπάτοφ. Έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, και ευχήθηκε στον εαυτό του. Με τι φόντο. Ναι. Τα τρόπια που έχει κερδίσει. Ναι. Μου εύχομαι χρόνια πολλά. Τα δεν... Ναι, είσαι βρομιάρης. Αυτός έχει να δείξει κάτι. Δήμητάρ, υποζεριά. Μπράβο ρε φίλε, υποζεριά. Αυτός έχει τα υπερψιακά της Μενεγάκη στο αν μετράει ακόμα η υπογειά του ή όχι. Ναι, ναι. Και η Μενεγάκη, άκου μισό λεπτό, η Μενεγάκη είναι ο θηλυκός Μπερμπάτοφ. Ακούγεται τώρα ότι θα την πάρει. Είναι 400 χρονών, 47 χρονών, έχει αρχίσει να κρεμάνε τα βυζιά της, οι ταρίτιδες, δεν ξέρω εγώ. Έχει άστα. Αμάτα ρε φιλάδρια. Προχθές φορούσε χαμηλοκάβαλο τζιν. Έχεις δει παπαράζι που έχει πάρει την είδα από τα εντάξει, φωτογραφία. Σταματήστε ρε. Και 60 χρόνια πάει. Είναι αρχόντισσα άσχετο που λέει καλά. Είναι κάρα. Σταματήστε ρε, οχλογογείτε άσχετη. Μπούρδες λες ρε. Καταρχήν είναι κοντή. Καταρχήν είναι κοντή. 1,59. Για πες μου άλλη γυναίκα που είναι 1,70. Καταρχήν μια γυναίκα που είναι πάνω από 75 είναι ξυλάγκουρο να ξέρεις. Είσαι ζουμπάς εσύ τώρα. Εγώ είμαι ζουμπάς. Στο βελίδι ζουμπά. Περίμενε. Καταρχήν είναι κοντή πρώτον. Δεύτερον. Εκτός από το πρόσωπο, και γιατί και η Βουγιουκλάκη, για να πούμε πέντε πράγματα. Και η Βουγιουκλάκη, εκτός από το προσωπάκι της που ήταν. Ναι, ήταν χοντρομπούτα, ήταν κοντή κτλ. Δεν ήταν καμιά κομμενάρα. Τη στρουμπουλή, μάγουλα και τέτοια. Είχε το προσωπάκι. Η εποχή ήταν τέτοια. Ναι, άκου τώρα. Εγώ επειδή ξανθιού μαλλιού. Η Μενεγάκη λοιπόν που λες, η Μενεγάκη που τη θαυμάζει κτλ. Την είδα εγώ με τον παπαράτσι που διαβάζω κανένα σπίρτο, κανένα αυτό, κανένα εσπρέσο κτλ. Την πήρε 4 κιλά κιτάριτιδα. Ο Μπερμπάντοφ, η Μενεγάκη είναι ο Μπερμπάντοφ ο θηλυκός. Έχει αυτά τα υπαρξιακά ο Μπερμπάντοφ. Άντε τώρα, καλά σε λέει. Άσε τώρα, μεσάνι δε. Που γυναίκα τώρα, η γυναίκα είναι το σύμβολο του σεξ αυτή τώρα. Μην το σαλιάριδες. Λοιπόν, Πορφύρα. Κυραμέρι. Κυραμέρι. Θα πληρώσει. Ετοίμασε μελοκόπη. Δεν ξέρουμε. Τελείωσε. Συναγρίδα, θα δούμε τι θα πιάσει. Ό,τι πιάσει. Ναι. Την Πέμπτη την Παρασκευή. Να πάρουμε τον φίλο. Θα δούμε, δεν ξέρω πια. Όχι, θα με πει τώρα από τώρα να ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω, θα μιλήσω και με τον Βασίλη. Να δούμε. Τον κρέτη. Εντάξει, εμεί και με τον Βασίλη. Βελονισμό. Έχει σώσει κόσμο Γιάννη ο Μπανιώτης. Στο θέμα. Πάρα πολλοί κόσμο τον τελευταίο μήνα μου είπε ότι έχουν έρθει με κρίση πανικού και με διαχείριση ύπνου, κακού ύπνου. Δεν κάνει ύπνο ο κόσμος. Και πηγαίνουν και κάνουν βελονισμό και ηρεμούν. Πηγαίνεις και είναι άσχημο πράγμα. Ο άνθρωπος να θέλει να κοιμηθεί και να μην μπορεί να κοιμηθεί. Πάρα πολλές εκπομπές βραδινές που κάνουμε και εδώ πολλές φορές υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται στον ύπνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιστρες λοιπόν και για τον ύπνο, πέρα από τα άλλα, κυταρίτιδες, πέρα από τα άλλα, καπνίσματα, διακοπές κτλ. Θα πας Ιγνατία 63 εκτός όροφος, Μπανιώτης Ιωάννης. Τα αυτονόητα ρωτάς, ρε φίλε. Και φυσικά το Deli Way, το οποίο είναι στην Αγίων Πάντων, ένα εκπληκτικό μαγαζί, σαντουιτσάδικο, το οποίο έχει γύρω διέτης και θα σας πούμε, όταν θα πάρετε τηλέφωνο, πώς είναι αυτός ο γύρος διέτης και τι ωραία κρέατα παίρνει και τι ωραίες γρήγορες παραγγελίες δίνει σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο κέντρο, Deli Way, Βελονισμός, Πορφύρα, Κλειδαράς, Βιντελ Γουέ, έφυγε ο Χαρμπορ. Πάμε γρήγορα. Πάμε τα μούτρα σου τώρα. Στο δωρή. Ναι, ωραία. Ναι, τα μούτρα μου, θα ακούσει και το στόμα μου. Ποιο στόμα σου. Αυτά που θα πει. Πάμε, πάμε. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια.
Hardball καφέ στην Πολύχνη στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο. Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, μπέικον, κούντα και γύρω ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική.
Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Λοιπόν, δεν αφάμε τις μέρες μας από το ΠΑΟΚ, υπάρχουν και άλλες ομάδες, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον Ηρακλή. Συλληπιτήρια. Ναι. Λοιπόν, καλά, έκανε τον Μπουλκουμέ. Σε μεγάλη πτώση ο Ηρακλής. Δεν έχει χαφ, έχει προβλήματα, δεν πάει μπάλα στο Βέλιο. Ο Βέλιος διαμαρτύρεται. Έρχεται κατά 99% Πορτογκάλος παικταράς. Είναι καλός παίκτης αυτός. Πολύ καλός δεν είναι. Από την Άγκλα που είναι πρώτη στην Κύπρο και πρώτη Πόρτο. Λοιπόν, διαμαρτύρεται ο Βέλιος και αυτό. Βέλιος είπε, είμαι Ηρακλής. Και από τον Ηρακλή θα πάω στην Άρσεναλ, στην Έβερτον, στη Λίβερπουλ, ξέρω κτλ. Μην διαμαρτύρεσαι. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Τον Μπασάκη αριστερό εξτρέμ. Τον Κυριακίδη έχει δεξιό εξτρέμ ή τον Μπουλούτ. Και κόφτει τον Ιτζόγλου με τον Κυριακίδη. Ναι. Αν βλέπεις, επειδή πολλές φορές ξέρω ότι βλέπεις. Ναι. Και σε λατρεύω και σε έχω υμνήσει. Απ' τη Ζάκυνθο σε ύμνο. Ωραία. Τι έκανε. Η ΑΕΚ προχθές κατάλαβε ποιον έπαιζε αριστερό μπακ. Με παίκτη που δεν πρέπει να το επιτρέπετε να μπαίνει στα γήπεδα ποδοσφαίρου ως θεατής. Με τον Σοηλέδη. Δεν λέω τίποτε άλλο, ρε Παύλο. Συνέχισε. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Κωστή, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο ο Ηρακλής. Ναι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ναι. Εμένα με θυμίζει τον Άρη του Φυρού. Ναι. Ο Ηρακλής. Μη τυχόν και κάνει τη Ηρακλήδη κανένα λάθος. Διότι η Χατζημαραγκής δεν βγαίνει κάθε μέρα και διώξει τον Παπαδόπουλο. Το καλύτερο που είπε αυτό ήταν. Σωστό. Η ομάδα μοντάρεται. Από εδώ και πέρα με καλές προσθήκες στο ψάξιμο εδώ στα Βαλκάνια, Σκόπια, Κύπρο. Σωστό. Ο Ηρακλής του χρόνου μπορεί να βγει η Ευρώπη. Στο πληγό. Έγινε η μαγιά με τον. Σαρλί πριν από μια εβδομάδα. Πήγε και ο Σαρλί στον Μπούζο και λέει: πρέπει να φάει φυλακή ο Μαρινάκης. Χαίστηκε ο Παπαθανασάκης από το φόβο του και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: αυτό σε μένα δεν με καλύπτει. Απ' την άλλη μεριά τον παίρνει στον πάγκο στο μάτς με την ΑΕΚ. Το γεγονός αυτό το παίρνει θύρα 10 και λέει: είμαστε με τον Σαρλί. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, εμείς είμαστε με τον Σαρλί. Παίζει λοιπόν το πρώτο μάτσο Ηρακλής μετά την ανακοίνωση αυτή των οργανωμένων και τη μαγκιά του Σαρλί, να πούμε και του Μπιώτης και γείτονά μου. Η μαμά της μας είναι φίλες, 180 χρονών η μία. Λοιπόν. Ναι, είναι η μαμά σου. Ναι, είναι γυναίκα. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Και πάνε λοιπόν και έχει μια διαιτησιάρα καλή ο Ηρακλής σήμερα. Τα offside 4-5 κόβει την Ξάνθη ανύπαρτα. Και συλλαμβάνουν 10 Ηρακλειδείς για μηδαμινό λόγο. Ο λόγος ήταν ότι βγάλανε ανακοίνωση υπέρ του Σαρλί, ο οποίος έβριζε να πούμε τον Μαρινάκη. Και μου λένε σήμερα να πω στο ραδιόφωνο, κάνα 2-3 που ξέρω από εκεί που πήγανε με τα αμάξια τους κτλ. Να βγεις λέει από το που λέει και να πεις και να προκαλέσεις κιόλας, λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι οι μόνοι που μίλησαν εναντίον του Μαρινάκη σε αυτή τη χώρα είναι πρώτος λέει ο Μελισανίδης. Και δεύτερος λέει γι' αυτό νομιθέρα 10 με το Σάρλι. Σιγά ρε μεγάλη. Πες, λέει, όλη κότα, Ελλάδα... πες την άλλη κότα λέει δίπλα σου ότι. Άσε ρε μεγάλη. Έτσι μου είπανε. Ναι. Απ' την πρώτη μέρα κράζουμε εμείς τώρα. Ο κόσμος το έχει του πάνω σε κρυβοκαμάρι τώρα. Σιγά μη μη. Άσε ρε μεγάλη τώρα. Πότε. Καταρχήν εγώ όταν μιλούσα για αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν γάμα εθνική ακόμα. Μη το λες. Άσε τώρα ρε φίλε. Έτσι παράγει. Εντάξει λάθος είναι αυτό. Από πότε φωνάζουμε και κράζουμε για το Μαρινάκι. Τίποτε πρέπει να πάει φυλακή. Ρε εσύ φίλε, ο Ολυμπιακός, εγώ πόσες φορές το έχω πει, είναι ένα μεγάλο σωματείο, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, αλλά διοικήθηκε επί σειρά ετών χρόνια ολόκληρα με την ανοχή και ενοχή, αν θέλεις, της πολιτείας από προέδρους οι οποίοι ήταν υπόδικοι, κατάδικοι και διάφοροι αυτοί. Όνομα είπε. Γέμισε η γάμα, βεβαίως, Λαβρεντιάδης, Κοσκοτάς,
ιστορίες. Υπόδικο είναι ο Μαρινάκης ή κάνω λάθος. Είπες για τον Μαρινάκη. Βεβαίως υπόδικο δεν είναι, ρε φίλε. Πες το, ρε, να μην... Γιατί δεν είναι υπόδικο. Μεταστημένα ποιο ήταν. Φυσικά, ρε φίλε. Το αστυνομικό δελτίο τα λέει. Τα λέω εγώ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Για πες, για πες. Άσε, ρε φίλε. Πρέπει να πάει φυλακή. Υποθέσεις δεν έχει. Άστα, τι. Δεν κατάλαβα τώρα. Είναι ο εισαγγελέας απόφαση. Δικαστήρια δεν είναι, υπόδικοι δεν είναι όλοι του. Άσε, ρε μεγάλε. Φυσικά όταν είναι υπόδικοι και δικαστούν και πρέπει να δικαστούν να πάει φυλακή. Δεν κατάλαβα. Άστο, ρε φίλε. Πες εδώ. Πρέπει να πάει φυλακή ο Μαρινάκης. Τον δίκασα εγώ, ξέρω τις υποθέσεις του. Πες. Κάτσε ρε φίλε, τι να πω, δεν κατάλαβα. Τι, ποιος, ας έρθει εδώ στο βήμα και να πει τα πάντα. Άσε ρε φίλε. Άσε ρε κολομάγες τώρα που θα με πείτε. Έχει δίκιο η θύρα. Άσε ρε τώρα, κρύβεστε από ένα τηλέφωνο πίσω και μιλάτε. Βγείτε ανεκτά και πείτε τα αυτά. Πριν πει ο εισαγγελέας. Ναι, σταστημένα ήτανε, μαζί με τον Μπέο δεν μίλαγε. Πρέπει να πάει. Είπες αχιλλέα ότι θα μας στηρίξει. Ποιος θα μας στηρίξει αφού δεν κάναμε επίθεση. Καθίστε καλά, ρε, αφήστε εμείς εγώ τώρα. Κάνε το χέρι μένα. Άσε ρε τώρα. Το χέρι δεν κατάλαβα. Α, ναι, άκου τώρα. Ναι. Είπε αυτός ναι. Πριν βγει η απόφαση ότι πρέπει να πάει ο Μαρινάκης φυλακή. Ναι. Το υιοθετείς. Άμα αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, τι να δικάσει, τι να πω, δεν κατάλαβα. Όλοι το λένε. Φυσικά. Έχει δίκιο η θύρα 10. Ναι, έχει δίκιο η θύρα 10. Μόνο η θύρα 10 έχει δίκιο. Φυσικά έχει δίκιο η θύρα 10. Όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι είναι κότες, δεν μιλάει κανείς. Όλοι το ποδόσφαιρο το θέλουν καθαρό, αλλά δεν μιλάει κανείς. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν μιλάει κανείς. Τολμάω να πω εγώ, ρε, ελέγχεται το ποδόσφαιρο. Εννοείται, το τολμάω να το πω, δεν ελέγχεται. Εννοείται, ναι, φίλε. Άλλο σύμπαν. Εννοείται. Έλα ρε τώρα, έλα, να απολογηθώ για κάτι, για ποιο πράγμα. Εγώ λέω ότι το ποδόσφαιρο ελέγχεται από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Είσαι λίγος, σταμάτα. Εγώ είμαι λίγος. Είσαι λίγος, πάει. Τις ειδήσεις που δίνω εγώ, φίλε, άλλο αυτό. Ούτε μέντιου μπορούν να τις βρούνε. Ένα χρόνο πίσω σου λέω τι θα γίνει του χρόνου. Άστα, μην τα ψάχνεις. Αν ακούει ο Σωτηρακόπουλος, μπορεί να κόψει τώρα τις φλέβες του. Φυσικά, δεν κατάλαβα. Φυσικά. Μένιο. Τι λέει αυτός, δεν βλέπω εφημερίδα. Για παίρνω. Βλέπω κάθε Δευτέρα. Ναι. Παίρνω εφημερίδα. Παίρνεις. Άντε το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε όλα τα αθλήματα πρώτος ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή είναι τέτοια η ανυπαρξία των άλλων. Άντε στο ποδόσφαιρο, τι έχει, τι γίνεται. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν χαβαλέ παράγοντες. Πού είναι οι επιφανείς Αργιανοί, πού είναι οι επιφανείς Παοξίδες. Να τι. Πού είναι δεν ξέρω εγώ. Ναι. Πάλι εκτός θέματος. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι τα τζάμπα φωτογραφία. Ναι. Πώς το βλέπεις? Διαχρονικά και στα χειρότερα του ο Λεφτάς. Ναι. Ο Λεφτάς πάντα ήταν Ολυμπιακός. Τι έγραψε, ρε, πώς, ναι. Είναι πολύ χλωμό σήμερα, όντως. Αμέντε ναι, πράγματα. Πάντα ο Λεφτάς και στα χειρότερα του, ακόμα με σαλιαρέλιδες και με τα λοιπά, ο Λεφτάς ήταν Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Έτσι, ακόμα και στα πέτρινα του χρόνια. Λογικό είναι αυτό. Ας κοιτάξουν οι υπόλοιποι, δηλαδή βλέπω. Δεν σχολιάζουμε για κουλαντρίτα. Αυτό το Παναθηναϊκό και αυτή την ΝΑΕΚ και είναι για κλάματα. Αυτό είναι λογικό. Είναι για κλάματα. Λογικό δεν μπορεί να πάω και κλάματα, ρε. Όχι, λογικό είναι που στον Ολυμπιακό ανέκαθεν ήταν οι λεφτάδες. Τι έγινε, ρε. Δεν μου λέει. Και στον Παναθηναϊκό. Και αγωνιστικά είναι πολύ πίσω οι ομάδες. Φυσικά είναι πολύ πίσω. Τώρα τρώμε καραμέλα υγείας, να πούμε η διαιτησία. Το έχω πει αυτό ρε φίλε τότε, ναι. Με Άγκη Φέστερ, ναι. Την Κυριακή θα πάμε στο Καραϊσκάκι. Ποιος θα την πληρώσει την ΙΦ φέτος. Ποιος. Μάντιψ τώρα ποιος. Ποιος θα την πληρώσει. Γιατί εγώ το κόβω εκεί πέρα για κανένα κουφαντικό τώρα. Και έλα να βάλουμε ένα στοίχημα. Πόσο κουφαντικό θες. Στοίχημα να βάλω. Ναι, πόσο κουφαντικό. Και τεσσάρα. Για κουφαντικό το κόβω τώρα εκεί. Εντάξει, και μπορεί, τεσσάρα, καθόλου απειράμε. Κάτσε να δεις τώρα. Διπλό μες στην Τούμπα, τεσσάρα την ΝΑΕΚ. Έχει καθαρίσει όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να πάει ένας να τον κοντράρει 20 λεπτά. Ναι. Αγωνιστικά. Ναι. Μια ομάδα 20 λεπτά δεν έχει κοντράρει. Ναι. Τυχερή κοπέλα σου ρε φίλε. Τώρα μένα στα μπαυτά μου που είναι ο Μαρινάκης να βαλίνει υπόδικος. Η μισή Ελλάδα υπόδικη. Ναι. Μήπως ο κάθε πρόεδρος που έρχεται εδώ πέρα στην ομάδα το ξέρουμε τι είναι. Ρε φίλε, εντάξει, αυτός άλλο να υποθέτεις ότι μπορεί να είναι άλλο λέει, και άλλο να έχεις βγάλει ότι είναι υπόδικος, ρε φίλε. Λέει ένας φίλος μου που λέει... Δηλαδή, πάρα παρουσιάσουμε Άγιο του Μιλισσακίδη, Άγιο του Σαββίδη, Άγιο του Σπανδό, ποιο... Όταν λέει πόγεις δίπλα σου, με είπε με αυτή τη θύρα 10. Όταν γιατί, ρε φίλε. Ότι λέει, μόνο λέει εμείς και ο Μελισσανίδης, είπαμε για τον Μαρινάκη να μπει φυλακή. Και εγώ το λέω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι? Ο άνθρωπος είναι υπόδικος και πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Ο κόσμος το έχει και πάνω. Πώς θα κάνει. Ενημερώστε και δεν είδαμε εμείς. Έβλεπα το με το κολομπάσκετ για να μην το χάσει τώρα, επειδή είναι θέμα αυτό. Τι είπε ο Άγγελος. Ο Άγγελος ο γνωστός, έτσι. Ναι. Ο Διονυσίου. Λοιπόν, ο Άγγελος. Όχι ο Μιχάλης ο Μαρινάκης. Ο Άγγελος ο Αναστασιάδης, επειδή τον άκουσα 10 λεπτά. Πέσα, όχι παραπάνω. Ναι. Με δικαίωσε 1000%. Τι είπε, Τζόρνταν, καλά. Πρώτα απ' όλα, Τζαβέλας δεν υπάρχει, πρέπει να φύγει. Είναι ο άνω κάτω του ΠΑΟΚ.
Τον πούλησε ο Τσαβέλας. Ας μας πει πώς πούλησαν το πρωτάθλημα πέρσι. Ο Τσαβέλας και οι δημοσιογράφοι του. Αυτό το φωνάζω από το καλοκαίρι. Αυτά είπε ο Άγγελος σήμερα. Δεν είπε ακριβώς αυτό, αυτά έδωσε να καταλάβει. Ναι, αλλά πέρσι όμως. Λοιπόν, να μου πει ο Τζαβέλας με ποιο έχει μέσο και παίζει μπάλα στον πάγο. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος αμυντικός στο kickbox. Μπάλα δεν ξέρει. Και δεν τον έχω και εμπιστοσύνη. Άμα πάει πάω Ολυμπιακό στο τελικό ή πάω ΚΑΕΚ στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος, λέω εάν πάει γιατί με αυτή την ομάδα δεν πάει. Λοιπόν, και θα γιορτάσουμε 90 χρόνια φέτος άτιτλοι πάλι δυστυχώς, όσο κρατάνε αυτό τον τούτο. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη στο τελικό, ρε φίλε τον Τζαβέλα. Πώς θα γίνει, δεν τον έχω. Εγώ έχω τάντερα και το λέω. Έχω τάντερα και δυστυχώς υπάρχουν δημοσιογράφοι που τον καλύπτουν τον Τζαβέλα. Τον αβαντάρουν. Και κάπου πάνε και τα πίνουν και μαζί. Με τα είπαν κιόλας. Ποιοι πίνουν μαζί, ποιος. Οι δημοσιογράφοι γιατί. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω, φίλε. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω. Όταν θα έρθει η ώρα. Πες μου, Κότα. Από Κότα. Ο Κόλκας με τον Τζαβέλα πηγαίνουν κάπου κάπου και τα πίνουν κάπου. Ο Κόλκας με τον Τζαβέλα τα πίνουν κάπου. Και τι κακό είναι. Καλά, αυτό τι είναι, κακό. Είναι. Και πώς είναι κακό δηλαδή τώρα, άμα ο ποδοσφαιριστής είναι καλό να πηγαίνει με δημοσιογράφους. Συνέχεια βάντα. Εγώ με τον Κάλκα δεν έχω. Εγώ με τον Πάοκ είμαι. Με κανένα δεν είμαι. Δεν με νοιάζουν εμένα ούτε οι Τζαβέλες, ούτε οι Κόλκες, ούτε οι Ραπτόπουλοι. Με τον Πάοκ είμαι. Ο Μίκι Μάους, ο γιος του Προέδρου. Δεν με νοιάζει, εγώ τον Πάοκ θέλω καλά. Ο Μίκι Μάους, ο γιος του Προέδρου. Βγάζει οι κομμενίτσες με τον Τζαβέλα. Καλά κάνει! Ναι. Στον ΠΑΟΚ χθες δεν έχει όμως. Καλά κάνει άμα οι φίλοι. Στον ΠΑΟΚ δεν χωράνε. Και επίσης κάτι άλλο. Πέρσι όμως. Έμαθα ότι εχθές κάπου ήταν ένας πιτσιρίκος και έτρωγε του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι δεν παίζει τώρα μπάλα. Κάποια στιγμή θα έπαιζε μπάλα. Αλλά με τα μυαλά που κουβαλάει δεν θα παίξει μπάλα σε μεγάλη ομάδα ποτέ. Και κατηγορούσε τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Εμείς οι πιτσιρικάδες λέει δεν παίρνουμε τα λεφτά που μας αξίζουν. Τα παίρνουν οι μεταγραφές. Καταρχήν ρε φιλαράκο εσύ, εγώ καλώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να με φωνάξει να τους τα πω από κοντά. Έλληνας ή ξέρεις. Εάν δεν με φωνάξει θα πάω εγώ. Το επειδή έχω και άκρες εκεί θα πάω, τους τα πω. Ρουφιάνος. Ρουφιάνος, κάνεις λάθος. Θα τους καθαρίσω από τους από εκεί μέσα. Κατάλαβες. Αυτή έξω υπάρχει φτώχεια, δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Ναι ρε κάτσε. Τα μυαλά του Τσανδάρη έχει κι αυτός. Δυστυχώς. Θα πάει σε κάνα πανιόνιο εάν πάει. Αυτή την έκρηξη του ΠΑΟΚ. Νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ. Από τα μικρά του ΠΑΟΚ δυστυχώς. Όχι Έλληνας. Είναι ντροπή να λέει, ξέρεις. Ξένος. Αυτή εκεί μέσα. Αυτή εκεί μέσα. Το βουνό είναι αγγλικάς, λέει λίγο σεβασμό, ρε φίλε. Πώς μιλάς, λέει έτσι. Ο φίλος του το βουνό. Έχω ένα φίλο που παίζουν με μπόξι εκεί, είναι βουνό. Εγώ δεν προσβάλλω τον Ηρακλή με αυτά που λέω. Ναι. Για το όνομα του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παραλήρημα του Τζόρταν, έτσι. Έγινε με δόνη. Δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν τα ξέρεις. Έγινε με δόνη, δεν είπες τίποτα. Ποιος δεν είπε τίποτα. Έβριζε σε μένα, με έλεγες αντί πάω με το δόνη τώρα. Έγινε με τον Στέφανς, με έλεγες αντί πάω τσι. Έγινε με τον Άγγελο, με έλεγες αντί πάω τσι. Γίνεται σήμερα και σε βλέπω έχεις πηδήξει μέχρι πάνω. Ξύπνησε, ναι. Δεν ξύπνησε. Κοιμάστε εσείς, εγώ δεν ξύπνησα. Ο Ήβης, εγώ στηρίζω. Ο Αναστασίου του κλάδου. Ο Αναστασίου δεν δέχτηκε πρόταση καταρχήν. Αν φύγει ο Τούντορ, ποιο θα έρθει. Λοιπόν, θα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί. Ο Σέρβος Γεωργιάδης. Λοιπόν, ναι, θα φτάσουμε. Ποιο. Με τις σπορδές αυγά δεν βάφονται. Θα φέρει έναν προπονητή μεγάλο. Θα τον κάνει 3-4 χρόνια συμβόλαιο να δουλέψει. Όχι άλλο. Θα φέρει έναν προπονητή καλό, έναν μεγάλο, έναν δουλευθαρά να μπορεί να δουλέψει. Ένα όνομα ρε φίλε να μπορούν να το σεβαστούν. Εκεί μέσα δεν υπάρχει σεβασμό στα πολιτικά. Στέφενς δηλαδή παράδειγμα. Ένα παράδειγμα Στέφενς, ναι. Και όχι Κωνσταντάρα και αυτό και... Κάντε τον 4 χρόνια συμβόλαιο. Στέφανς. Ωραία, έτσι δεν τον ανεβάζαν και τον κατεβάζαν. Ναι, αυτός τον έλεγε. Κάντε τον 4 χρόνια συμβόλαιο όταν τον βρίζουνε και πείτε του Μπέγκα, ρε, αυτός είναι. Ναι, αλλά ο Γκαρσία όταν είπε έλεγες ότι ο Πάμπλο έχει δίκιο. Ο Τζαβέλας ο καλύτερος στόπερ. Φέρει καμιά κουσαριά Μαντούρο Στέφανς εδώ, θα γίνει η μαλακό. Πού είναι ρε ο Μαλεζάς ρε φίλε με το μήνυμα. Ο Μαλεζάς που κάναμε μεταγραφή στόπερ, γιατί δεν παίζει. Ρωτήστε τον Τζαβέλα γιατί δεν παίζει ο Μαλεζάς. Ακούστε ρε μάγκες εσείς εδώ, πήραμε μεταγραφή στόπερ και παίζει αριστερό back stopper. Ψαχτείτε λίγο. Πέρσι, όταν το έκανε ο Τζαβέλας, ήσουν Κότα. Εγώ ήμουν Κότα για να πάρω το διπλό στο Καρεσκάκι. Μόλις πήρα το διπλό, άρχισα να κράζω. Δεν κατάλαβες καλά. Και μετά ήσουν Κότα. Τώρα για στα να μην κάνω άλλο κάτω στην Τρίπολη. Και έκανε την Κότα στο Ραβδί. Α πει στην Τρίπολη τι έκανε. Α σεβαστούν στον Πάο ότι ο Τζόρταν δεν επέτρεψε να γίνει ο Πάο κάνω κάτω η ομάδα πέρσι. Όχι, ρε φίλε, δεν επέτρεψε. Λέγε Γιώργο. Τι για μια ακόμα φορά δυστυχώς. Φαίνεται ότι στο διοικητικό κομμάτι, όχι στο οικονομικό, για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου, απέτυχε. Πάλι φεύγει ο προπονητής. Δεν είναι τι να πω, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ο άνθρωπος είναι προφανώς ότι δεν το κατέχει το αντικείμενο, δεν το γνωρίζει. Ποιος? Ο Ιβάν. Ο Ιβάν, ναι.
Λοιπόν, φαίνονται οι αδυναμίες του. Για μένα, καταρχήν, προσωπικά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κακώς τον κρατάνε τον Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν τον έφερε αυτό το προπονητή. Μόνο τον Άρνεσεν, κύριε. Αυτοί έχουν γίνει χειρότεροι από τους Αριανούς. Μένιο, αυτοί έχουν καταντήσει και χειρότεροι από τους Αριανούς. Δεν βλέπω και έχει καταντήσει ίδρυμα. Λοιπόν, πρόεδροι, αντιπρόεδροι. Γενική γραμματής. Κογκλάβια, συμβούλια. Τι είναι αυτά. Λέγε Γιώργο, τι είναι αυτά. Αλλά τα όλα... λέει, γιατί αν τα πω εγώ θα πείτε όλοι εσύ τι λες και τέτοια. Για να βάλουμε λίγο χιούμορ, τα είπε όλα ο άξιος γιατρός, ο Παοξής. Και δεν παίρνουν παίκτες. Να καλά. Στο τι... ΠΑΟ πρώτα γίνονται προσλήψεις και μετά βρίσκουν τη θέση στην οποία θα πάει ο προ... Καταρχήν ο Άγγελος είπε σήμερα κάτι. Για να το πω στον κόσμο. Ναι, τι είπε ρε Σιτζο, ότι όλοι ζητάγανε μεταγραφές. Λέτε εγώ. Γκαρσία θα ανεβάσουν. Το παγό. Λοιπόν. Το παγό θα ανεβάσουν. Γκαρσία τα πέντε. Πέντε χρόνια εκπομπές. Λοιπόν. Έλα να σας βάλω ένα στίγμα ότι ο Γκαρσία δεν θα είναι προπονητής. Πέντε χρόνια. Πόσο βλέπω εγώ. Καλά, μου είναι. Έλα ένα στίγμα. Δεν θα είναι με καθόλου. Δεν θα είναι. Κάντε θα είναι μαζί του. Μαζί του βράνε είναι. Ιβίτς με Γκαρσία. Και μετά θα φτιάξει τον Ιβίτς να βγει πάνω προσωρινά μέχρι να φέρει προπονητή. Τον Ιβίτς. Α τα εγώ τι σου λέω ρε Δακούλα. Θα είναι ο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν του ΠΑΟΚ. Είπε, όλοι ζητάγανε μεταγραφές πέρσι. Οι μπακάλιδες, οι φουρνάριδες, όλοι ζητάγανε μεταγραφές. Λέτε εγώ να μην ζήταγα. Μπράβο ρε φίλε. Προδόθηκε λοιπόν αυτός ο Ασασιάδης. Κατάλαβες. Με δεξί μπακ του Σαλμπικί και με σώμα. Πριν λίγο κρέμασε εμένα. Ποιος. Άμα δεν το κατάλαβες. Άθελά του προφανώς. Ποιο πράγμα. Γιατί δεν τον έχω για τέτοιο άνθρωπο τώρα. Τι, για ποιο πράγμα. Κρέμασε εμένα. Σε ποιο πράγμα. Πριν λίγο. Ναι, για ποιο πράγμα. Εντάξει. Για το. Άστο, μετά δώσε το διάλογο σου. Σου έκανα μαγιά δηλαδή. Όχι, δεν μου έχεις μαγιά. Δεν καταλάβω τι. Άθελά σου, ναι. Στην ουσία με πίεσες και εμένα ναι. Να πάρω θέση ναι. Εδώ τώρα τηλεοπτικά που τα πράγματα κάνουν. Για ποιο πράγμα όμως. Θα σου πω μετά. Ναι. Για την Μενεγάκη. Τι σχέση έχει η Μενεγάκη. Αμα, ποια είναι η Άννα Μενεγάκη, θύμισε μου εσύ. Μεζαντάκου θα λέει. Μενενάκου. Όχι, ρε, Μενενάκου. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λέγε, Γιώργο. Κάτι μου λέει, φίλε, εδώ και εδώ, ή θα λέω ποια είναι. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής που έφερε αυτό το προπονητή είναι ακόμα εδώ. Άρα η λογική λέει ότι θα φέρει πάλι. Γιατί αυτό που λέω, γιατί έκανε λάθος τότε και σωστά θα κάνει τώρα. Ναι, λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ναι, πάρε είναι κάτι. Μια ερώτηση η οποία χρήζει τέτοιο. Λάθη για που μένα, όλοι. Το ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η γραφειοκρατία. Αυτό το ότι εγώ θα ρωτήσω το σκύλο και ο σκύλος στην ουρά μου, υπάρχει κολυσιεργία. Τώρα που εκεί πέρα καλά κάνει ο άνθρωπος και θέλει να προστατέψει τα συμφέροντά του, το μεγαλομέτωχός μας, τον στηρίζουμε. Αλλά δυστυχώς πρέπει να του κάνουμε και κριτική ότι στο διοικητικό κομμάτι έχει αποτύχει, είναι αποτυχημένος. Όσο καλά τα πήγε στο οικονομικό, που είναι οι παίκτες πληρωμένοι και εκεί πρέπει να γίνεται μεγάλη κατακραυγή στους παίκτες. Ρε εσείς είστε από όλες τις ομάδες, δείτε πόσες ομάδες είναι πληρωμένοι οι παίκτες. Πώς παίζετε, τι κάνετε. Εντάξει, δεν τα πάτε καλά με τον προπονητή. Συνέλθετε επιτέλους. Ντροπή σας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα τα οποία είναι με δύο και με τρεις μισθούς μέσα. Και σε ποδοσφαιρικές ομάδες, εγώ δεν βάζω άλλο τέτοιο. Ντροπή δεν έχετε. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δηλαδή, επειδή αυτή τη στιγμή είχε έρθει παλιός πρόεδρος και είχε κόψει τα πρόστιμα, κάνετε ό,τι θέλετε. Είστε ντροπή σας. Είστε ξεφτύλες. Πρέπει να ψυχαλίσει λίγο φάπα. Φυσικά, εννοείται. Θα ψυχαλίσει φάπα. Εννοείται. Και εδώ είναι για μένα που φταίει ο μεγαλομέτωχος. Κοίτα, φταίνει και οι δημοσιογράφοι εδώ. Φυσικά. Έτσι. Πέστα, μπράβο. Οι δημοσιογράφοι, επειδή πέρασαν πολλά χρόνια στην πείνα. Έτσι ακριβώς. Εδώ με αυτές τις διοικήσεις. Τώρα. Ο Άρης εξαφανισμένος. Και παλιότερα. Ο Άρης εξαφανισμένος. Ο ΠΑΟΚ ήταν. Φτωράκι αυταρσία. Στη φτώχεια λίγα χρόνια. Και τώρα με το Σαββίδι, αμάν να μην φύγει ο πρόεδρος. Ο Σαββίδης μένει, ξέρεις τι μου θυμίζει. Λοιπόν. Αυτά τα σκυλάκια που βλέπεις, τις θηλυκές που έχουν 100 βυζιά από κάτω και ρουφάνε όλοι από μέσα. Τέλος, πάμε γρήγορα. Ασλαμά. Ηρακλή, είδες. Το είδα, ναι. Μπαρσελόνα, είδες. Μπαρσελόνα, γκολ και φάσεις. Να πω κάτι στο Φελίπε Λουίς. Ναι. Τι έκανε με τον. Επειδή ξέρω ότι βλέπει πολλά βράδυ. Όπως και ο Κυριακίδης ο Παύλος. Αποφάσισα να με την επίθεση του Πάου να δούμε αν έρθει άλλο προπονητή. Θα παίξει μπάλα πέθαρα με μπάτο. Να σε καλά. Τι να σε καλά, βρε, αφού δεν το βάζει να παίξει βρε τώρα. Κοροϊδεύεται έναν άνθρωπο. Καταρχήν αυτό που κάνετε είναι άδικο, ρε. Έπαιξε ποτέ από την αρχή, ρε. Σταμάτα, ρε. Τι να σταματήσω, βρε. Θα δούμε τώρα, ρε. Να το δούμε και μετά θα κρίνουμε, μωρέ τώρα. Να το βάλει αυτό το. Αυτό που σε όποιο προπονητή το πει στην Ευρώπη, ο Μπερμπάτοφ είναι αλλαγή στην Ελλάδα, θα γελάνε εμά όλοι, ρε. Είδες, ρε, ξεφτύλα μεγάλη είδες, να πούμε. Ρε, αυτός ο παιχταράς δεν παίζει στην Ελλάδα, ρε. Ρε δεν παίζει με την Κανονή, δεν παίζει με την Πλατανιά. Τι ξεφτύλα είναι αυτό το πράγμα. Ρε απατεώνα, Μπερμπάτοφ. Είδες τι έχεις κάνει, ρε Μπερμπάτοφ. Αμαρτία το λέω είναι, ρε. Έχεις πει στα ταγάρια ότι βιολογικά μπορείς να παίξεις. Αυτό το αρχιταγάρι και βγάλω τον προπονητή τον Μπούφο. Μισό λεπτό λίγο. Ρε Τούντορ Μπούφο. Μπούφο. 100% Μπούφος. Μπούφο Τούντορ Βλάξ. Βάλ τον αρέξι 6-90 λεπτά από το πρωί.
Βάλ τον και τον Μπέλκιν. Τον έβαλε στην Ντόρτμουντ, τον είδαμε. Από τους καλύτερους. Τον έβαλε με τη Βέρεια, ο κορυφαίος, τον είδαμε. Σαν Βέρεια ρε, αλλαγή στο 0-3, δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Γίνε το 0-3 και το σηκώνει Άρον Άρον στο πιο χαβαλέ παιχνίδι. Να το βάλει για να σκοράρει. Μπούφο Τούγκορ, μπούφο. Στην Τούμπα λέω ρε. Στην Τούμπα λέω ρε, την αρχή με. Λεπτά. Το βόδι να καταλάβει ότι δεν μπορείς. Βόδι έστε καλυμμένεστε, παικτούρα μεγάλος είναι. Πανέξυπνος ο Βουλγάρος, έβγαλε φταίχνει τον Τούντορ, τον Περπατάει Τούνε, ρε παιδί. Και ο περιπατητής. Περπατάει τώρα... ρε παιδί. Yeah. Σου στείλα μήνυμα για το παιχνίδι, το μεταξύ λέγε, μας. Λέγε Μάρια, ο Νταβίτ Λουίς, ο Φίλιππε Λουίς, λέγε. Ρε Φελίππε Λουίς, ναι. Κάνεις... Ο Έλληνας κότς, τελευταία, αρσενικός παρονάτας, αργιανός. Πες το κι εσύ ρε, ναι. Λοιπόν, κάνεις αυτή την αλητεία. Πηγαίνεις με την ταπιά όλοι πάνω στο γόνατο της αδερφής του, της Κατερίνας Στάνου. Του αδερφού της Κατερίνας Στάνου, του δίδυμου. Έτσι, ίδιος, ίδιοι είναι. Για το μέση. Ίδιο, της Στάνου ο αδερφός. Ναι. Τουλάχιστον ρε φίλε, κάνεις την αλητεία αυτή. Δώσε ενδιαφέρον στο Champions League. Δηλαδή, τι, φάτονα. Το είδε ο Λάζαρος ο Σέμος και ο Καραΐσκος ο Γιώργος. Και λένε ξαναπέζουμε ξανά. Και να παίξουμε. Ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Πεκτάρα. Τρίτο δρεμπάκι. Πεκτούρα. Τον έβαλε λέγοντα. Και πεκτούρα. Και πεκτούρα. Πέρασαν δρεμπάκι. Δείχνει αυτό ασχετοσύνη αμυντικού. Πόσο γελοί είναι σήμερα οι αμυντικοί στο να κάνουν αυτή την αλητεία. Έχει σημασία. Δηλαδή ο Κλαούντιο Τζεντίλε, αν το έκανε αυτό ο Τζεντίλε, ο Μέση θα να ξαναεμφανιζόταν σε 3 χρόνια περίπου. Γιατί εγώ το, βλέπω ότι το κάνει αυτό, λέω δεν πρέπει να σηκώθηκε και σηκώνεται. Δεν το πήρε καλά. Ρε Φελίπε Λουίς, είσαι, μην ξαναπεί στο γήπεδο. Μην ξαναπεί στο γήπεδο. Κούλα, λέγε ρε Κούλα. Λοιπόν, τι να πω εγώ για την μεγάλη... Και Ορφανίδη, Μάρκη. Και Γιώργος. Έλα, άσε να πούμε δύο κουβέντες για τη μεγάλη Άκη. Σε λένε Κούλα οι παοξίδες. Τώρα, τι να πω. Σε προκαλώ. Επειδή τόση ώρα τους ακούμε βλαβικά, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Μη στεναχωριέστε, θα γίνει το βήμα το παραπάνω φέτος σε σχέση με πέρσι. Πέρσι βγήκανε πέμπτη, φέτος θα βγουν τέταρτη. Ποιος? Υπάοξιδες. Κοίταξε, άκου να δεις. Ναι, κάτσε, όχι να ολοκληρώσω. Ναι. Σε λένε Κούλα αυτή εδώ. Ναι, εγώ για... θα αφήσω στο... Εδώ είμαστε, γράψτε το. Για να δούμε άμα θα εκτεθώ ή όχι. Ναι. Θα αφήσω στο τέλος της σεζόν 12 με 15 βαθμούς στο ΠΑΟΚ πίσω μου. Αυτό είναι. Και τον Παναθηναϊκό 7 με 8. Γράψτε, γιατί τον έχω τον Παναθηναϊκό μέσα στο σε λέει Κούλα γι' αυτό. Σε λένε Κούλα αυτή. Από τους δύο πιο πολύ με ανησυχεί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά είμαι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο Παναθηναϊκός? Γιατί δεν παρατηρήσατε κάτι. Χωρίς να κάνω μεταγραφή, δεν μου κόστησε καθόλου σε καμία γκέλα όλη αυτή την περίοδο. Και αύριο που έρχονται ο Παιχταράς, ο Ζουκουλίνη, ο Μάρες, μπορεί να έχει τύχει να το δει κάποια στιγμή, γιατί δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στη City. Δεν μου λέει ρεσικά. Αλλά και μόνο που αποκτήθηκε προσωπική επιλογή του Πελεγκρίνη στα 19,5 στη Λία αμυντικό half pitbull να δώσει ανάσα στο Σιμόνι και στο Γιώχανσον γιατί θα σκάσουν. Τι είναι αυτό, συμφωνεί, Ραπτόπουλε. Αργεντίνο μέσο. Αργεντίνο. Ανακέκλεισε, τελείωσε. Έρχεται μία ώρα σήμερα το βράδυ. Η Άκη τον ήθελε για δανεισμό με οψιόν αγορά για 1,5 χρόνο. Πέρασε. Ερώτηση. Και επίσης έρχεται και Center for Τσέχος να δώσω την είδηση ο Πέρχαρτ. Εντάξει, δεν έχει πολύ καλό βιογραφικό, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για ένα παίκτη με χαρακτηριστικά καλά. Δεν έχουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Τσέχος, δηλαδή ψηλό, 1,94 ύψος, ρε παιδί μου, να γεμίσει λίγο αυτό το παλαιομοδίτικο, το 9 που γουστάρει ο Μάριος. Γιατί έχουμε τον Τζιμπούρ και τον Αραβίδη που είναι πιο περιφερειακοί, αυτός είναι πιο περιοχάτος. Και εγώ πιστεύω ότι εφόσον. Κρυσάντος! Ναι, Κρυσάντος είναι τελειωμένο. Όπω κάτι ανάκουγγλι, κάτι τέτοια, αυτά τα λοιμά τελειώσαν τώρα. Κολοβέτσιο, πλατέλα, βλέπω εκεί. Εντάξει, Τζόρτα, Μένιο, επειδή βιάζει να βγάλει συμπεράσματα, δεν ξέρω το κατά πόσο παρακολουθεί την ΑΕΚ. Πολύ λίγο είναι το ρόστερ τη ΑΕΚ. Είναι σε καλό δρόμο. Ο Πάοκ έχασε το παιχνίδι μόνο του κάτω. Εγώ συμφωνώ ότι έχει καλό ρόστερ, δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Κρίμα λοιπόν για αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει πλάνο στο Πάοκ. Μέχρι πριν δύο εβδομάδε εγώ προσπαθούσα. Λοιπόν, να πω πέντε κουβέντε. Παιδιά. Τα λεφτά δεν κάνουν τη διαφορά. Τεράστιο πισωγύρισμα. Με σφύριξε ένα. Τα λεφτά δεν κάνουν τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή η ΑΚ με μικρότερο μπάτζετ από τον Αστέρα Τρίπολης δείχνει πώς μπορείς να κάνεις με μια χρηστή διαχείριση και νοικοκυριό. Ο Μελισσανίδης δεν είναι βλάκας, ξέρει πότε θα βάλει το Μαρούλι. Το Μαρούλι ξέρει πότε θα το βάλει και εδώ κολλάει η ατάκα που είπε έξω από το γήπεδο. Πότε, ότι σε 8 μήνες
οι διαιτητές αυτοί θα σφυρίζουν μόνο στους σταθμούς για να φεύγουν και τα τρένα. Και εδώ λάθος είναι. Ούτε για τα τρένα κάνουν αυτοί οι διαιτητές. Θα τα εκτουργιάσουν. Μισό λεπτό. Περιμένουμε δηλαδή από το Μελισσανίδη. Γιατί από αυτούς εδώ πέρα να κάνουν αντιπολίτευση δεν το βλέπουν. Δώστε λίγο ένα ρε. Δώστε τελικό Μίλαν Ίντερ κάποιο. Στο 3-0 δεν το αφήσαμε. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Να κάνει και να πάμε σε διάλειμμα. Μελισσανίδη στο ίδιο. Και κάτι ακόμα για το σημερινό ματς. Sorry λίγο Γιώργο, ένα σχόλιο. Σε ένα θέλω να ρωτήσω. Ναι, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, παιδιά. Όσο κλείσε και να ακούγεται αυτό, εσύ τα κάνει εύκολα να φαίνονται. Ποιο συνδυάζονται να πούνε για τη τύχη. Γιατί τύχη, ρε παιδιά, θεωρείτε ότι το πρώτο σου τη Βέρεια πρέπει να μπαίνει μέσα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν παίζουμε μπάσκετ. Να βάλω ναι, Γιώργο, να τελειώνουμε. Να κάνω λίγο μια ερώτηση στον Αεκτσί. Ο Μελισσανίδης το είπε αυτό γιατί στο 1-0 δεν δίνει το πέναλτι στον Ηρακλή. Έλα, ρε. Θύμωσε με την ομάδα του. Γιώργο, τώρα. Δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Μετά από τέτοια διαιτησία δεν τρέπεται κιόλα να βγει. Έπρεπε να πάρει πέναλτι και ο Ηρακλής, αλλά και εμεί ένα χέρι. Δεν είναι θέμα του εκείνου του αγώνα. Απλώ ο Ηρακλής ήταν πιο καταφανέστατο να συμφωνήσω εκεί. Τι λέτε, έλεος. Το φάγα τον Ηρακλή. Δεν είναι για τη διαιτησία του αγώνα. Τα έχει μαζεμένα. Το είπε απλώς και δεν το θέλω να πω κάτι ακόμα, παιδιά. Είπε στο σύνολο, αυτοί θα σφυρίζουν τρένα. Κρίνεται, ο Τίγρης θα κρυθεί για την ΕΠΟ, για την Αγία Σοφιά και για το ρόστερ. Για τρία πράγματα θα κρυθεί. Έχουμε εξέλιξη και για το γηπεδικό. Πέρασε και καλά το πάει. Ένα ραντεβού, ραντεβού με ενίκιο του ομοειδεάτου. Χρόνο, άμα είσαι 15 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Καλά, θα υπάρχουν επειδή σε όλη την Αλεσί και τα έχεις βρει με τον Μελισσανίδη. Και κάνω δήλωση. Και τα βρει. Κάνω δήλωση. Εξήνες, πλαφωνάζουν. Μενιό, σε 15 μέρες ο γάφρος δεν περνάει. Εδώ είμαστε. Ναι. Γράψω αυτό που σου λέω. Και θα έχει τριγμούς αυτή η ήττα για τον Πορτογάλο του Ολυμπιακού. Δεν ενδιαφέρεται για το UEFA, ποτέ δεν ενδιαφέρονταν για το UEFA Ολυμπιακός, έλεος. Άκουσε ότι τις μεταγραφές στην ΑΕΚ τις κάνει ο Κόντης, ψωνίζουν από τον Κόντη. Τι λες, τι λες. Σφίριξε ένα πουλάκι από Αθήνα. Καμία σχέση. Καλή κίνηση είναι. Ο Σοκουλίνη είναι προσωπική επιλογή Πογκέτ και η άλλη του Μιλοβάνη. Εγώ λέω ότι άκουσα ένα σφύριγμα. Ένα κελάδισμα. Ψωνίζουν από τον Κόντη. Είναι καλή κίνηση αυτή. Ο Κόντης γνωρίζει το Λατινοαμερικάνικο. Πολύ καλά. Ναι. Όσο λίγη στην Ελλάδα. Έχει προσλάβει ρε, πριν ένα μήνα έναν Αργεντίνο. Δεν νομίζω στο Μελισσανίδη. Δύο λόγια για τους αγρότες. Τι να πεις για τους αγρότες. Δεν μπορείτε να φέρω τώρα εικόνα. Για τους αγρότες, επειδή σε άκουσα μερικές μέρες. Μην το πιάνεις το θέμα, γιατί δεν το γνωρίζεις καλά. Τα λεφτά που φάγανε οι αγρότες. Επιχούντα. Μην σταμάτα. Δεν το ξέρεις το θέμα. Δεν το ξέρεις καθόλου. Τα λεφτά που φάγανε επιχούντα οι αγρότες. Επί καραμαλίτανε στο αφορολόγητο. Δεν το ξέρεις. Στο αφορολόγητο και επί Πασόκ. Δεν το γνωρίζεις. Μισό λεπτό. Θα πεις ό,τι θέλεις. Τα λεφτά που φάγανε επιχούντα, του χάριζε τα χρέη. Επί Πασόκ. Κρήτες και από κάτω όλη η Ελλάδα. Τους πάγανε τα χρέη, τους χάρισαν τα χρέη. Βέβαια, τους χάρισαν τα χρέη. Δεν ξέρετε. Μα άκου εδώ τώρα. Ναι. Και τις υπηχορηγήσεις που τις φάγανε εδώ στη Βέρεια, 5 φορές περνούσε το φορτηγό. Αγρότης τα κάνανε. Ναι, ναι, όχι, εγώ τα έκανα. Είχε μέσα πέτρες και τι έλεγε για. Όμως ρε εσύ, για πορτοκάλια πέτρες. Αυτά δικεί όμως κάποιους αγρότες σημερινούς ή το πεντάστο. Άστο, γιατί κανένας δεν γνωρίζει, κάτσε ρε. Κάτσε μας του αγρότες. Εγώ επαγγελματίας. Εμείς τι είμαστε. Λοιπόν, δεν γνωρίζει καταρχήν, έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Κάτσε να μας μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Το τρίτο ονειάτο. Η τελευταία πάρει, μιλάω ένα λεπτό. Οι τελευταίοι Έλληνες που δεν έχουν δόντια ακόμα. Είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δόντια δεν έχουν. Καλά, αυτό είναι θέμα αισθητικής. Γιατί δεν έχουν δόντια. Δεν έχουν. Είναι θέμα αισθητικής, δεν έχουν. Τα βάλουν. Δεν έχουν, καταλαβαίνεις, σε μιλάω τώρα. Και, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, το μεγαλύτερο καρκίνωμα, εδώ, υπάλληλοι, δεν καταστρέψαν τη χώρα και την καταστρέψαν οι αγρότες. Όχι. Αντρεπόμαστε λίγο, τι λέμε, περιμένετε. Θα τρελαθώ τώρα! Σταμάτασε. Έχει δίκιο! Ο κάθε μπαγραμμάς δημοσιογράφης, το θυμάμαι εγώ τώρα το Χρήστο Πάρλα να πούμε που ήταν κάτι 35 κιλά, παρακαλώ σας κεράσει σουβλάκι, ο άλλος δώσει μια είδηση. Ήταν της μπάτσας ανθρώπι. Με εκατομμύρια λογαριασμούς, λύσεις Λαγκάρτ, Μπόργκαν, Μόργκαν, σαν πού ένας αγρότης. Ο Μαδάρε τότε. Κάτσε να ακούσουμε. Κι αν έχει ένας αγρότης χιλιάδες ευρώ, ήταν κτηματίας ο παππούς του. Εδώ μες στις πόλεις δεν βρήκαν άνθρωποι περιουσίες. Δεν κληρονομήσαν. Τα χαρίσαν σε άλλον. Οπότε. Προσέξτε τι λέτε. Θα πες πείνα στην Ελλάδα. Έχει δίκιο. Αν δεν σπαρθεί η γη, αυτοί κατορθώσαν εδώ στην Ελλάδα οι πολιτικοί. Μια χώρα γιατί έπρεπε να είμαστε Ελβετία και πήγαμε πάνω να τρώμε χρυσά κουτάλια. Κατορθώσαν και φέραν φτώχεια. Αν η αριστερή κυβέρνηση του ενός χρόνου που να. Τι ήταν αυτό. Αυτό το ανέκδοτο. Οι αριστεροί του, ξαναλέω, κατορθώσουν και δεν σπαρθεί αυτή η γη, θα πες πείνα στην Ελλάδα. Και θα πες πείνα σε μήνες. Από πού ζήσεις, ρε. Αν δεν ήταν η αγρότηση, πού να ξέρει, δεν ξέρει.
Τα τελευταία επαγγέλματα που δουλεύω στα σχέδια... Αλλού το πήγες πάλι, Κάρι μου, τώρα. Αλλού το πας εσύ. Αλλού το πήγες τώρα. Δεν ξέρετε με το πιάνετε το θέμα, καλά λέει. Σταμάτα ρε που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε. Σταμάτα μωρέ και εσύ δεν ξέρουμε. Έκανε οικονομικό προ τώρα, τελευταία προθέση. Ακόμη και στη μεταπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης να είναι στο αφορολόγητο. Ναι, και δεν γίνεται παθογένειες 50 ετών να τις πληρώσω εγώ σε ένα χρόνο. Αυτό λέει, αυτό λέει. Αυτό ισχύει για όλους. Η διαφορά που πεινάει πάντα Μένιο είναι ο εργάτης. Άκουσες πουθενά 82% εφορία σε κανένα επάγγελμα. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος. Σε ποιον. Σε ποιον. Πες το. 82% εφορία. Εγώ θέλω να τα ψηφίσουν αυτά. Κι άμα πάρεις κανένα φράγκο από κανέναν, έλα να πάρεις και τα δικά μου, τα λεφτά. Από αυτό ο Μένιος έχει δίκιο. Αυτά τα λέω μήνες εγώ, φίλε μου, με το μήνυμα. Μήνες. Δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες είχαν. Εδώ μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Το ότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή είχαν. Τα τελευταία επαγγέλματα που δουλεύουν στην Ελλάδα είναι σε συνάρτηση με τους αγρότες. Αν μείναν 20-30 επαγγέλματα και κινούνται λίγο, είναι σε συνάρτηση με τους αγρότες. Καταρχήν, πώς είναι. Άμα δεν σπαθεί η γη, θα έχουμε 90% ανεργία. Πώς είναι οι αγρότες στην Ελλάδα, ξεγνωρίζει. Θα πέσει πείνα. Το ξαναλέω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο εκβιαστικό που λες όμως. Εγώ λέω για τα μπαρμπούτια που παίζαν τις επιχορηγίες. Καλά κάνανε, ρε, 20 λεπτά. Εσύ δεν τα παίζεις στα μπαρμπούτια. Τι λες, ρε, γάλε. Είχε διαμίσει η Εθνική Οδός Κολόμπαρα, πλάκα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, τι σχέση έχει το ασφαλιστικό, ρε, με τα μπαρμπούτια που παίζανε, ρε. Η Εθνική Οδός είχε γεμίσει κολόμπαρα, πλάκα. Δεν τρέπεσαι, τι λέτε που λέτε. Πάμε τώρα στο καζίνο. Να μετρήσουμε μέσα πώς είναι οι δημοσιογράφοι. Όχι, ο Διόνυς είναι καλός ποιοτικός, πολύ καλός. Γιατί 15 χρόνια πηγαίναμε. Ρε παιδιά, πώς ήταν οι δημοσιογράφοι και πώς ήταν οι αγρότες. Διάλειμμα εξομοιώνεται, ρε παιδιά, το ένα διάλειμμα με το άλλο. Διάλειμμα ανοίγουμε γραμμές. Καθίστε καλά. We are your friends. You never be alone again. Oh, come on. Oh, come on. Ολοτερρορίστα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με μπόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, γκούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών.
Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28. Και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Παρακαλώ. Ξεδράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να φούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να φούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να φούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με τον βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Λοιπόν, ο ποιητής Μάνος μας έστειλε ένα μήνυμα. Όχι ο Μάνος Ηρακλήδας, ο ποιητής. Και λέει: η τρίχα μέσα στο αυτή συνέχεια μεγαλώνει. Γεια σου ρε Τζόρταν Γίγαντα με την τεστοτερόν. Σωστό. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Άγγελος σήμερα τα έχουμε πει εμείς πέρσι. Βέβαια αυτή η κότα εδώ, Τζόρταν, όταν γινόταν πέρσι, αυτή η κότα, το λέω δημόσια. Λέει, εγώ δεν μιλάω, δεν κάνω δεν άλλο. Εγώ είπα μόνο όταν για το παιχνίδι στο Καρασκάκι. Όταν έκανε τζόκι. Όταν εγώ είπα μόνο το παιχνίδι στο Καρασκάκι ναι. Να πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό. Ναι. Μετά τον κράξαμε. Όχι. Όταν όχι, τι όχι. Ο Άγγελος είναι κότα, γιατί και εκείνος δεν έλεγε τίποτα. Ναι. Όταν ήταν πάνω και μπορούσε να καθαρίσει ναι. Τα πράγματα. Άσε ναι. Τώρα. Ναι. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, ναι. Έλα, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Λοιπόν, Άρης είμαι εγώ. Μάλιστα. Άρης. Άρης. Ναι, πάλι κανένα. Αλλά πήραν πλήσω τον Άρη. Ορίστε. Δεν πήρα, λέω, να μιλήσω για τον Άρη, γιατί θέλω να μιλήσω για το άλλο θέμα, για τον αγροτών, το θέμα. Γιατί τυχαίνει και είμαι νέος αγρότης
Και αυτό που λέμε έχει φορτώσει πάρα πολύ. Σε φόρτωσε, ρε φίλε. Με φόρτωσε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβε να φας από τον Άρη. Δεν... Για άμα κατέβω κάτω. Να φας φασόλια. Να φας φασόλια όταν κατέβει κάτω. Εντάξει, με τη θάλασσα το λόμα. Όταν κατέβει κάτω, φάει φασόλια. Έτσι να αερίζεσαι καλά, να μου τα αερίζει καλά, να μυρίζει και καλά. Αυτός έχει πάρει. Κολόβλαχε. Κολόβλαχε. Τώρα καλά σου λέει ρε σειρά που πουλεί τώρα. 25χρονοι αγρότες σήμερα που πουλάει. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο σαν αριανό, σαν αρνεκτές. Σαν αγρότης. Σαν αγρότης. 500.000 ευρώ δραχμές παίζατε την επιχορήγηση σε μια ζαριά. Μη μιλάτε! Καταρχήν επιχορήγησε τι είναι, δεν μιλάτε. Επιδόματα ξέρει τι είναι. Μη μιλάτε! Δεν τα ξέρετε, μην το αγγίζετε άμα δεν το ξέρετε. Μη μιλάτε! Πάμε επόμενη γραμμή. Το πουλε του αδική. Ε, βέβαια. Φάγανε πολλά λεφτά και αυτά. Καλά κάνανε, όποιο είχε τρώγανε. Τώρα τι γίνεται, επειδή φάγανε τα λεφτά για πεθάνουν τώρα. Κάνω καλά και όχι, ρε φίλε. Καλά κάνανε 100-200, δεν μπορεί να την πληρώσει. Σταμάτα, ρε, σταμάτα, ρε, μην ξέρει. Εντάξει, καλά τώρα. Άντε να πούμε με τη φαβορίτα του Φαγιανάκη. Λαϊκισμό, δεν σε πάει ο λαϊκισμό. Άντε, φύγε, εσύ δεν έβαγε λεφτά. Όχι, δεν έβαγανε. Ποιο, γιατί δεν έβαγε. Όλοι φάγανε λεφτά, δεν κατάλαβα. Τώρα το ασφαλιστικό το ξέρει, τι είναι αυτό. Ο εργάτη και ο ιδιωτικό υπάλληλο, όχι, Τζόρντα. Ο εργάτης δεν έβγαζε ρε φίλε. Ο εργάτης και ο εργάτης. Σου δεν βγάζει λεφτά γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Άστο τώρα. Άστο. Αριανός από Βιλέα τηλεφωνώ. Κόψε τώρα. Καλημέρα πάλι. Κόψε τώρα. Γιατί ήρθε η επόμενη γραμμή. Επόμενη. Καλημέρα. 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 Αριανός από Αθήνα τηλεφωνώ. Κράτης τον αυτόν. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε, πάλι ξεκινήσαμε τις αγάπες με τους Αριανούς. Ναι, είναι και αγρότες κιόλας, γιατί έχουν τα τρακτέρ. Ναι, οπότε πάνε και τα δύο μαζί, κατάλαβα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό που είπε ο guest star της εκπομπής, ο Μένιος. Για το ποιος έκανε τις μεταγραφές στην ΝΑΕΚ. Και θέλω να θέσω έτσι κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, ρε παιδιά. Θέλω να πουλάει ότι ο Μπάγεβιτς. Δεν έχω ιδέα. Έχει σε καλό χαρτί τον Κόντι. Α, Καράσκο. Πες με ένα παίκτη που είναι. Έχει καλούς παίκτες ο Κόντι, ξέρει την αγορά. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εμείς το καλοκαίρι πήραμε αρκετούς παίχτες. Εμείς το καλοκαίρι πήραμε αρκετούς παίχτες που είχαν αεξίδικο παρελθόν, αυτό θέλω να πω. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τη διοίκηση Καλαϊτζίδη, η οποία είχε βάλει στον Ερασέχνη πρόεδρο τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος μετά στήριζε 100% τη διοίκηση Καρυπίδη. Με λίγα λόγια φαίνεται ότι υπάρχουν οι σχέσεις. Ο Κόκκι επέστρεψε, ο Νέτο είναι να έρθει, ο Χαβίτο φωτογραφίες, ο Κάμπορα φωτογραφίες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καλά πάει το έργο. Είναι που κάναμε επανεκκίνηση, απεταξάμενοι το παρελθόν, θα καθαρίσουμε, θα ξαναγίνουμε ο νέος Άρης με δόξα, τιμή και όλα τα παρελκόμενα. Καθαρίσαμε, μάλιστα. Κοίτα φίλε, η αλήθεια είναι μία όμως, έτσι. Για πες. Παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν. Τους έχει πάρει όλους ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό. Αν ήταν 20-25 παίκτες δηλαδή που αξίζουν τον κόπο και ήταν μοιρασμένοι σωμάτες. Τι εννοείς, Έλληνες. Πάρει... Έλληνες εννοείς. Έχει κανέναν Έλληνα πλην του Φορτούνη. Αξία στο να μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα σιώπες και άλλο λέω. Παίκτες που θα μπορούσαν άνετα να παίξουν στον Ηρακλή. Το Τζανδάκι. Παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν στον Πανιόνιο, στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ, σε πολλές σώμα, στον Παναθηναϊκό, στον Κολοβό. Ναι, τους έχει παρμένους όλους ο Ολυμπιακός. Ποιος Κολοβός. Κοίταξε, επιλεκτικά άμα δεις ομάδες άλλων. Ο Κολοβός στον Ηρακλή κάνει τη διαφορά. Ο Κολοβός στον ΠΑΟΚ είναι δεκάρι ηγέτης. Τι πλάκα κάνεις. Σε μια καλή στα παπούτσια. Ο Γιαννιώτας ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή παίκτες αυτόν που πήρε του Πανετουλικού. Πήρε παίκτες, δεν πήρε αστεία. Τους έβαλε με τον Πλατανιά στο κυπέλλο. Κάντε τώρα που θυμήθηκα, ρε Γιαννιώτα, τι μπούφος είσαι. Τι είναι αυτό που κάνεις στο πρωτάθλημα. Ντροπή δεν έχεις να πούμε. Κάτι ντροπή δεν έχεις. Λοιπόν κύριε, αυτό που λέει. Παρακαλώ κύριε. Ναι, είπατε ότι από τον κύριο Μάρκο τέλος δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι δεν έχετε δηλώσει. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει αυτό και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο κύριος Γιώργος, ούτε. Ο κύριος. Ο κύριος Γιώργος. Α, πάει, καθάρισε και από εκεί. Ο κύριος Γρηγόρης. Το Γρηγόρη δεν ξέρω για τον Γρηγόρη. Α, μήπως προκύπτει κάποια συνεργασία, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρετε, μάλιστα. Καλή εκπομπή να έχει, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά. Επόμενο. Η φάση με τον Γιαννιώτα την είδε καταρχήν κανείς σας. Στην Κύπρο. Κύπρο, ρε. Κλωτσάει, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και κλωτσάει ο Αναστόπουλος. Αυτό που ακούγεται είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα κόλλημα σχετικό λίγο με τα λεφτά. Ο Αναστόπουλος φοβάται μήπως η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, γίνει κανένα μπαμ και διαλύσουν τα πάντα. Διαφορά τι.
Θέλαν 15 βαθμούς από το δεύτερο. Έτσι ώστε να ήταν. Ναι. Να ήταν. 17. Εδώ τώρα, γιατί θα μιλήσω τώρα. Ναι. Μα να κάνεις πάλι. Παίρνει ο Αριανός. Τους δύο δεν τους αφήνει να μιλήσουν. Ναι. Και ο ένας που παίρνει αρχίζει το κουτσουμπολίστικο. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, ο κύριος Γρηγόρης, όλα τα χρόνια εκεί μπροστά στην Παπαναστασίου, μοιρασμένα τα καφενεία, αυτό το πράγμα. Όλα τα χρόνια. Λοιπόν, δεν κάνει κανένας κριτική του Αναστόπουλου. Ναι. Ο Αναστόπουλος έχει ένα υλικό. Ναι. Είπαμε ο Αλενατόρε, αλλά Αριανή. Αλενατόρε, ο Αλενατόρε, εντάξει, ο Αλενατόρε, είπα δεν έκανες προετοιμασία. Ναι. Πάω, έχεις δίκιο. Είπα δεν έκανες προετοιμασία, είπα οι μεταγραφές ήρθαν τελευταία ώρα, αλλά έχεις ένα υλικό. Ναι. Πήγες ένα ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Μιλάμε το πρωτάθλημα, είναι ελληνότατο. Οπότε. Δεν παίζει δυο δεκάλεπτα, από ένα δεκάλεπτο σε κάθε μικρό μπάλα. Έχει τον Τάτο, παίρνει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, περιμένει να περάσει όλο τον κόσμο, να περάσει και τον τερματοφύλακα και να βάλουμε γκολ. Ή να πάρει την μπάλα από πόη, να κάνει καμιά σέντρα και να αυτό. Αναστόπουλε, τι είναι αυτό. Σε αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον, έπρεπε από δυο τέταρτα στο ημίχρονο να πατάει και ποδόσφαιρο να παίρνει. Δεν με νοιάζει αν έχασε από τη Δράμα. Ρεμένει όμως. Πού να τα ακούσει από Αριανό τώρα στο πιέζο. Ποιο είναι, τι προπονητή είναι ο Αναστόπουλος. Ποτέ δεν έχει πέσει. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ένα κλέφτη βαθμών είναι και τίποτε παραπάνω. Και αυτή τη βαθμολογία είναι πολυτέλεια. Δεν ξέρω αν είναι κλέφτη βαθμών ή κλέφτη κατσικιών. Ή αν είναι αρματολό. Πάμε. Εγώ λέω ότι δεν είναι κλέφτη. Γραμμές έχει. Θα πάμε 4 ώρες. Είχε το 60% του Καραϊσκάκη εκεί πέρα για να μάθει και για το λαβαντιάδικο. Πάμε ρε γραμμές, άντε είπα επόμενο άλλος και με διαρκεία σου είτε και τέτοια. Και ο Άρης θα έχει προβλήματα σταμάτα, τα οικονομικά. Σταμάτα βρε μαλάκα, σταμάτα. Σε κανένα μήνα ανάγκη, θα τα δείτε. Θα έχει προβλήματα. Βεβαίως. Κοίτα τα χάλια του Άρη. Πέσανε κατά για τον Άρη. Ας τον Άρη, θα ανέβει ο Άρης. Κοίτα εκεί πέρα που θα πάρει. Μακάρι να ανέβει ο Άρης. Τέταρτος και είσαι ευχαριστημένος, σερσερί. Πάμε. Ποιος είναι ευχαριστημένος. Ναι. Την επόμενη φορά που θα ξανακώ τους Άρη. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και ένα επίπεδο. Θα βρίζετε εσείς, τρέχουμε εμείς στα δικαστήρια. Όχι ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Να πάρεις στο τζαρτίνι να τα πεις αυτά. Σε μένα όχι. Θα είσαι ευπρεπής, θα μιλάς σωστά. Αν δεν μιλάς σωστά, θα κόβεσαι. Μηνυματάρα, μηνυματάρα. Πάμε από μηνύ γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Πάρε τον καπνισμένος πρόεδρος. Συμφωνώ με το μήνυμα. Ναι. Αριανός είμαι και εγώ, Ραπτόπουλε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Τζόρνταν εκεί πέρα που είναι με τα πράγματα. Μήπως πέρασε τίποτα από την Πηλαία σήμερα, γιατί ακουγόταν κάτι κλαρίνα. Αυτό είναι αλήθεια. Κάνε καζούρα αυτό το μπάσκετ. Χάσαμε, δεν το είδα το μάτσο, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς τι έγινε. Κάτι κλαρίνα ακούγονταν εκεί στην Πηλαία. Μήπως ξέρεις ακριβώς τι έγινε. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω, φίλε. Σου είπα, χάσαμε, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα το μάτς. Εγώ ξέρω τι έγινε. Θες να σου απαντήσω. Για πες. Ήταν ένα παιδάκι μου, ένας θείασος, ο οποίος πέρυσι ήταν στο Αλεξάνδριο. Και φέτος ήρθε στην Πηλαία. Εγώ έτσι μπορώ να σου πω κάτι άλλο όμως να σε ρωτήσω. Πέρυσι τα κλαρίνα. Σήμερα ο Άρης γιατί δεν έπαιξε στη Γάμα Εθνική. Τζόρνταν, όταν ανεβώ όμως εγώ στην Αλφα και θα είσαι από κάτω μου. Όταν θα ανεβείτε, τότε θα μιλήσουμε. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσει με τον Πάκο. Μίλα για τον Πάκο. Ψάξε και το κοκκινό χώμα τώρα. Καταρχήν, άκου εδώ να σε πω λίγο δύο λόγια να μαθαίνεις. Σαν οπαδός, είμαι ανώτερος από σένα. Έτσι είναι. Οπαδικά εννοείς. Οπαδικά και από τον Παδιαχνιδέα και από τον Πάκο. Να μου το αιτιολογήσεις. Πες το γιατί. Να μου το αιτιολογήσεις αυτό. Εγώ κατέβασα 30.000 τρελαμπαίνους κάτω στην Αθήνα. Όχι, 35 κατέβασες. 25 κατέβασες, εντάξει, 26. Τόσο κατέβασα και εγώ, 25. Πώς κατέβασες, Τζόρνταν, εσύ. Ήσουν στα δικά μας μέσα, το είδες. 30.000 σύγχυνεξή και τέκνης. Εγώ στη Γάμα Εθνική συνεχίζω να έχω κόσμο. Εσύ πέρυσι ήσουν πρώτος και δεν έχεις κανένα στο γήπεδο. Πού είχες κόσμο, για πες. Ας το προηγούμενο λίγο, ρε Σινίκο. Η ομάδα δεν είχαμε την ίδια, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο. Πού ρε φίλε είναι ο κόσμος, πού πάει ο κόσμος. Πάει, βλέπει σου λέει. Φέτος εκτός έδρας μόνο στη Δράμα είχες κόσμο, στον Πάτο ξέρεις. Μακάρι. Πουθενά δεν έχεις 300 άτομα, 200 έτσι πάτε. Μόνο στη Δράμα είχατε 2.000 κόσμο εκεί πέρα, 2.500. Για μέσο Χαριλάου μιλάμε. Για μέσο Χαριλάου. Θέλει να πει ότι σαν λαός είναι καλύτερος από το δεύτερο. Έτσι λέει με τον μυαλό του. Γιατί δεν είπες κάτι για τον μπάσκετ σήμερα που κέρδισε ο Άρης. Ποιος? Εμένα λέει. Μπάζι, γιατί ρε φίλε, αύριο θα τους κάνω καζούρα στο ραδιόφωνο. Κλείσε. Ναι, άμα κέρδιζε ο Πάκο, όμως ένα τάκι. Έκανε ένα sold out στα τελευταία 40 χρόνια, βρει την Boca Juniors, ρε φίλε. Τώρα. Έλα, τι είπε ο Πάκο. 20.000 κόσμο παίρνει το γήπεδο και πάει sold out τώρα. Έλα, ρε τα γάρι. Άντε, βρε τα γάρι να μην τον κύριο Τζόρνταν. Τα γάρι τώρα. Ντροπή, ντροπή. Επόμενη γραμμή. Λε τα γάρι. Ντροπή, λε τα γάρι. Ναι. Πώς λέμε λαγκά. Ωραίος Αργεντινός. Είπε με επιχειρήση. Δεν έχω σάσου. Καλημέρα φίλε, μίλα, πάμε. Πάμε φίλε. Πώς Μάριο, πώς. Για πες το ξανά. Λεταγκάρα. Πώς λέμε λαγκάρα, λεταγκάρα. Φίλε καλημέρα, πάμε. Μίλα. Κοιμήθηκες φίλε. Από Καλαμαριά τηλεφωνώ. Ναι, ο παγός Ολυμπιακού.
Άρη. Άρη. Τζόρνταν, πόσο κόσμο κατέβασε στην Αθήνα, ρε, γιατί έχω πεθάνει στο γέλιο. Χαχα, 25.000 ρε φίλε. Δεν είσαι 25. Από μέσα εγώ. Πάνω από 45 κατέβασες. Δεν κάνω sold out. Μία θύρα παραπάνω από του Παναθηναϊκού είχαμε. Δεν κάνατε sold out. Ήμουν στη θύρα 23. Δεν κάνατε sold out. Έλα τώρα, μην πεις άμα κάνατε. Στάζω λίγο, στάζω. Δεν κάνατε sold out. Ρε φίλε, μέσα στο γήπεδο ήμουνα. Ρε, τα εισιτήρια δεν τα κάνατε sold out. Πώς αφού πήραμε και 1.600 προσκλήσεις. Λέγε, ρε φίλε, πάνω. Πήγα στο πρέσβη του ξενοδοχείου εγώ, ο τύπος ήταν η ΕΠΟ και πήρα και εγώ προσωπικά προσκλήσεις, δεν είχε εισιτήρια. Πιο λίγο κόσμο κατέβασε. Έλα ρε φίλε, το όνειρό σας φυσικά σαν Αριανή είναι αυτό το πράγμα. Μη σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Αν πας τελικό. Του Ηρακλειδέα να μην πάμε στο Καπτατζόγλιο. Καλό, στόχο δεν έχετε. Καλό πλην καθυστερημένο. Επόμενη είναι η γραμμή, ναι. Μαλώσεις με το παιδάκι για τα εισιτήρια. Όχι ρε, δεν έχουμε το λέμε. Είναι δυνατό, ρε. Πού να πάμε μπροστά. Καλημέρα, φίλε, μίλα, φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Γάβρος από Ρτούς και Τούμπα. Καλώς τον. Ωραία. Όσφα από Τούμπα. Ναι. Τι γίνεται. Καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν... Το είδα το μάτς. Σήμερα παίζαμε με τον ΠΑΟΚ Β. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε εννοώ. Όχι, με τον Ολυμπιακό Β παίζατε. Όχι, όχι. Γιατί το λες αυτό, φίλε. Με τον Ολυμπιακό Β παίζατε. Πέρα από το μεταγραφικό, πάρετε τόσο περίπτωση οι δύο μεταξύ σας. Δεν έρθει να σα αναπασάσουμε. Στα Γιάννενα, είδε κανεί το μάτς, όλο. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο όλο και από το δεύτερο λίγο κλεφτά. Εγώ είδα, μόλι μπήκε το τρίτο γκολ έφυγα. Στο 3-0. Μάρια, ή Ραπτόπουλε, παρατηρήσατε πόσο σκληρό παιχνίδι έκαναν οι παίχτες. Τα Γιάννενα παίξανε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά και πολλές φορές αντιαθλητικά. Αυτό είναι αλήθεια. Λέω εγώ τώρα που είμαι λίγο πονηρός. Μήπως υπήρχε εσκεμμένα εντολή να παίζει τόσο. Είπε ο πρόεδρος, έχουμε εντολή από τον ΠΑΟΚ να παίξετε σκληρά. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω τέτοια μάτς. Φίλε, να σου αυτό το φιλικό. Συμφωνώ με Ραπτόπουλο. Δεν το θέλω. Φίλε, θέλω και την κόντρα. Θέλω τη μανομαχία, το θέλω την καροτίδα, ναι. Ναι, αυτό θέλω. Εσύ, μισό λεπτό. Και αφιάζει 3-0 τα γιάννη, δεν πειράζει. Εσύ, σαν Ολυμπιακός, το πιστεύεις αυτό. Μισό λεπτό, λίγο. Μισό λεπτό. Εσύ το πιστεύεις. Και εγώ θέλω σκληρά μάτια να βλέπουμε στην Ελλάδα. Αλλά δεν γίνεται από τη μία ομάδα να έχω 4 τραυματίες και να είναι μικροπροβλήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ, φίλε, ένα πράγμα δεν κατάλαβα με τον Ολυμπιακό. Αφού που τα δίνει, που του τα δίνει ο διαιτητής. Γιατί οι άλλες ομάδες δεν το παίζουν σκληρά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το ήθελα να αφού πω. Αφού του τα δίνει, που τα δίνει. Παίξε το σκληρά. Τουλάχιστον να πιάσει τόπο εκεί κάτω. Ναι, λέει ο προπονητής. Αν παίξω σκληρά θα έχω τραυματισμό, βέβαια. Θα έχω θλάση, θα έχω αποβολή, θα έχω κίτρινη. Και δεν έχω πολυτέλεια. Οπότε το αφήνω. Ποιος έβαλε. Το τρίτο γκολ ποιος το έβαλε, εσύ. Θύμισε μου λίγο. Ακούτε. Το τρίτο γκολ ποιος το έβαλε, ρε Ολυμπιακέ. Το τρίτο γκολ το έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, τώρα ο Φορτούνης, γιατί μπερδεύουμε. Όχι, ο Ντουρμάς. Πάσα από τα αριστερά με το έξω δεξίο, αλλά μπέιλ ο Φορτούνης, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, δώσε μου λίγο τον Τζόρνταν, Κωστή. Πάρτε. Τζόρνταν. Φίλε, κοίταξε. Μισό λεπτό, Ολυμπιακέ. Φίλε, κοίταξε. Στην Ελλάδα τα τελευταία 20-25 χρόνια συνδικαλιστής σημαίνει απατεώνας. Εμένα δεν με λέει τίποτα άλλο η λέξη. Φοβερό. Σε όλα τα, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα, σήμερα οι αγρότες μπορούσαν να κάνουν επανάσταση. Όλος ο κόσμος είναι μαζί τους. Και τους αγρότες το σήμερα... Όλος, το όλος κόσμος, μην το λες. Όλος ο κόσμος και όλες οι ομάδες, οι γενικές, είναι μαζί τους. Τι να κάνουν, να κάνουν ρηματίσια, τι είναι μαζί τους. Δηλαδή όλες οι ομάδες. Γιατί αυτό που πάνε να περάσουν. Πάει για όλο τον κόσμο. Αγρότες, ναι. Δικηγόροι ενωμένοι. Να δω τον Γρόνιο στο τρακτέρ να μην τα αντέξω. Δεν θα λιποθυμίσω. Σήμερα είναι η πρώτη φορά. Και καθυστερούν αυτοί οι κύριοι. Οι αγροτο. Που δυστυχώς ακόμα είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και παίρνουν γραμμές από τα πολιτικά. Ρετσαλτίδη, εννοείται. Το περιμένω για αύριο το πρωί. Το περιμένω για αύριο, ρε Χρύσανθε, παλικάρι μου 10 με 12. Το περιμένω, Χρύσανθε. Τι περιμένω. Ναι, σε ακούω. Δεν χάνεται, λέει, αύριο 10 με 12. Ένα λεπτό λίγο να ακούσουμε. Πέρυσι μετά τα play-off είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι βγήκε τελευταίο στα play-off χωρίς κατηγορία την ΑΕΚ, χωρίς Ηρακλή, χωρίς Άρη, χωρίς Λάρισα. Και εσύ κορόιδευες. Είδες πως το τελικά είχαμε. Ναι. Ενώ τα προηγούμενα 40 χρόνια με Ηρακλή, με Άρη, έβγαινα πρώτος, ας πούμε. Πριν χρόνια βγαίνεις και όλοι. Δηλαδή, αυτή είναι, δεν είναι στην κατηγορία, τι αλλάζει στον ΠΑΟΚ. Παραπάνω θέση παίρνει ή παρακάτω. Έχεις απώλειες, δε φίλε. Α,
Ακριβώς. Από ποιον ρε φίλε να έχω πουλήσει. Το Ιρακλή. Πρωτάθλημα το έχασες εκείνο που αν το έχασες. Το Ιρακλής βγήκα πέμπτος. Το κατά φαντασία το έχασες με το χέρι του Βιτόλος Καφαντζόγλου. Φέτος λοιπόν στο που έλεγε. Είναι ο Ιρακλής θα βγω δευτεροτρίτος. Ή δεύτερος ή τρίτος. Πρώτος μη σου πω εγώ. Όχι, δεύτερος τρίτος. Να σε κάνω ένα θάλαμο εκεί να σε βάλω και το παιδάκι μέσα που πήρε πριν τον Αριανό. Τέλος πάντων. Μαλώνατε για τα εισιτήρια και να μιλάτε όλη νύχτα. Έφυγε φίλε. Για τον Τίγρη δίνει εξετάσεις φέτος. Θα φανεί. Πόσο μεγάλος παράγοντας είναι, το ξαναλέω για τρία πράγματα. Την ΕΠΟ, όχι το στυλ του Φιλιππά Μπάκα, πώς το λένε. Έλα λίγο, έτσι, κάτσε λίγο, ρε. Όχι, ξέρω εγώ, στείλαμε δυο γαϊδούρια, δώσαμε μια μπουνιά, όχι. Έτσι σχέδιο. Υπάρχει συμμαχία του Τίγρη με το Σαββίδη για αλλαγή της ΕΠΟ, για ανατροπή του καθεστώτος στην ΕΠΟ. Της ΕΠΟ. Τη ΕΠΟ, ναι. Λοιπόν, ΕΠΟ. Τον Ιούνιο. Άσε τώρα, τώρα να είχαμε λόγια ίσα ίσα διακοπή. Ναι. Τον Ιούνιο γίνεται γενική συνέλευση στην ΕΠΟ. Το γνωρίζει κανένα σας? Ναι. Όχι. Ναι, τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 23 ενώσεις, ελέγχουν οι δύο ομάδες αυτές. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα? Ποιος είναι. Άλλες 5 είναι που θα κάνουν την ανατροπή, τη διαφορά. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα? Δεν το γνωρίζετε. Δουλεύουν λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μία ανατροπή. Έχουν πάρει τις Κυκλάδες, τις κόκκινες Κυκλάδες από τότε που ιδρύθηκαν, ήταν κατά κόκκινες Κυκλάδες. 11-9 τις χάσαν φέτος. Το καλοκαίρι είχαν γίνει εδώ. Λοιπόν, και είναι σε καλό δρόμο λοιπόν για ανατροπή. Ο Μελισανίδης δε δουλεύει από τη Λάρισα και κάτω, ο άλλος δουλεύει από τη Λάρισα και πάνω. Και θεωρείται δεδομένο από το Μελισανίδη ότι θα ανατραπεί η ΕΠΟ. Γι' αυτό και κάνει για αυτές τις δηλώσεις. Για το Σαββίδι έλεγε σε μένα. Δηλαδή τι να γίνει τώρα. Τον παίχτη που μιλούσε. Για να καταλάβω. Όχι, να καταλάβω. Τι είπε ο Σαββίδης, Ο Σαββίδης κατηγορούσε την ίδια την ομάδα. Αυτοί, δεν λέει εμείς στον ΠΑΟΚ, αυτοί. Αυτοί δεν μας πληρώνουν καλά, αυτοί. Θέλω να πάω σε πιο μεγάλη ομάδα, αυτοί. Επαγγελματία θα σε τον λοιπόν, Σαββιδάκο, επειδή δεν γνωρίζει προφανώς τι φορά στο στήθος, σε πληροφορώ ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή που φορά στο στήθος. Το έμβλημα της μεγαλύτερης ομάδας. Και αν εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Θα πάρεις την τύχη που πήραν κάποιοι άλλοι και εξαφανίστηκαν από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Mm. Σε μεγάλη ομάδα, σε πιο μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και άλλοι, δεν θα παίξεις ποτέ γιατί το μυαλό σου δεν δουλεύει παλικάρι μου. Έξω υπάρχει φτώχεια και αναδουλειά και εσύ θέλεις να πάρεις 500.000 και 400.000 συμβόλαια. Δεν υπάρχουν. Κανένας δεν κουστάρει τους αγρότες, σου λέω. Δεν έχει την ιδέα. Ναι, και όπου τους αγγίζουν τους αγρότες. Τη κοινωνία. Άστο, αυτό δεν το ξέρετε. Είναι αυτό κάτι σαν και εσένα που δεν γνωρίζουν τι προβλήματα έχουν οι αγρότες. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ ξέρω τι φάγανε οι αγρότες. Καλά κάναν και φάγανε και εσύ έφαγες. Και εσύ πήγαινες στις πουτάνες να πούμε και εσύ πήγαινες στα κολόμπαρα. Όλοι πηγαίναμε. Όλοι φάγαμε. Δεν έχει τίποτα αυτό, επειδή φάγαμε τώρα μας πεθάνουνε. Δεν το κατάλαβα. Έλα βρε τώρα άντε. Ναι, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις τώρα άντε. Μισό λεπτό, είσαι και τέτοιο. Οι αποζημιώσεις ξέρεις γιατί δεν είσαι τερεφίλε. Άστο. Οι αποζημιώσεις ξέρεις γιατί δεν είσαι. Ο υπάλληλος και ο εργάτης τώρα ζήτανε με τον Ιστουλάκο άντε. Αποζημίωση γιατί δίνεται στον άγρο το χωρί. Καταρχήν γίνεται. Κάνει ο αγρότης, πώς κάνεις εσύ μια ασφάλεια στο φυγείο του, άμα το κλέψουν να αποζημιωθείς. Κάνει και ο αγρότης το ΟΣΔΕ. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Σε περίπτωση που παίζει χαλάζι, που παίζει ξέρω εγώ, να αποζημιωθεί, πληρώνει για αυτό το πράγμα. Το γνωρίζεις αυτό? Ναι. Λοιπόν, οπότε σε περίπτωση που γίνει κακοκαιρία ή θεομηνίες ή ξέρω εγώ ή χαλάζια. Πώς θα πάρει? Δεν πρέπει να πάρει. Δεν τα παίρνει όμως όλα. Ή να πάρει 30 λεπτά κανονικά πάνε στο εμπόριο, θα πάρει 11 πόσο θα αποζημιωθεί. Ανάλογα το αντικείμενο. Καλά. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Πάντως δεν τους χωνεύουν. Ναι, μισό λεπτό. Αντισβητείτε όμως και ο Τζόρδα και ο Μένιος ότι υπήρχαν κάποιοι αγροτοπατέρες. Φυσικά υπήρχαν. Λέει ο Μένιος που δηλώνανε αντί για 500 στρέμματα, 5 εκατομμύρια στρέμματα και παίρνουν. Δεν είπα αυτό, ρε. Πού να ακούσει να λέω αυτά τα πράγματα. Ναι, όχι, λέω. Όταν μιλάει ο Άντρε, σχέση όχι. Πέτρε για πορτοκάλια. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Συμφωνώ ότι ο τελευταίο και σε χειρότερη μοίρα στην Ελλάδα πάντα ήταν ο εργάτης. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ συμφωνώ. Αυτό. Έχει δίκιο, ας λέμε. Αυτό. Αυτό. Σου. Τι ο μεγάλος πόνος ο οικονομικός είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά αυτό που λέει, στα μεγάλα αστικά κέντρα είχε εργάτες. Αλβανός. Πού είχε εργάτες, όλοι στο δημόσιο ήταν. Ο εργάτης. Μπαγλαμάδες. Καθίστε καλά. Σε όλο λεπτό το ατρελάθουμε. Σε κάνω μια ερώτηση. Στα αστικά κέντρα είχε εργάτες. Πού είναι στα αστικά κέντρα. Έλληνες. Αθήνα. Είχε καταδείξει ο Έλληνας την τελευταία δεκαπενταετία. Να πηγαίνει εργάτης. Φυσικά. Υπήρχαν Έλληνες εργάτες. Εγώ ξέρω ότι στο δημόσιο ήταν. Όχι, εντάξει. Οι οποίοι ζούσαν πολύ καλύτερα από τον αγρότη και ζουν. Καθίστε όμορφα.
Εγώ εργάτη έχω δουλέψει. Δεν ξέρω τα παιδιά. Όχι, με εννοώ άλλο το δημοσίπαλο, άλλο τον εργάτη. Έχω δουλέψει και συμμιλάω εργάτη μεροκάματο. Απάντησε. Ποιο δεν είναι. Το goal offside που έβαλε. Καθίστε όμορφο. Offside goal ήταν. Ένα μέτρο offside goal. Τον αναπτήρα που πέτασε. Τον αναπτήρα. Και αυτά που λέει ο Τζόρνταν εδώ. Ναι. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη σαν μάθεια. Τώρα, ρε. Σε βλέπω, δεν τα γνωρίζει. 181 είναι η ψήφια, άρα τα δύο πρέπει να πάρει να κερδίσει. Στον τομέα σου, στα ρίζια και σε αυτά, δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για τα οροφόρα. Είσαι Γεωργό. Βεβαίω. Δηλώνει Γεωργό. Στον Ουγγά, βεβαίω. Δηλώνει Γεωργό. Καλλιεργεί. Καλλιεργεί. Τι καλλιεργεί, Τζόρνταν. Τι καλλιεργεί. Έχω φρούτα στο όνομά μου. Τι φρούτα. Δεν τραβάει, παιδί μου. Κι εγώ στο όνομά μου έχω προφυλακτικά. Καλλιεργεί προφυλακτικά. Ροδάκινα. Κεράσια. Καλλιεργείς ρε παλικάρι. Ναι, ρε παλικάρι. Στο χωράφι πας. Ποτίζεις, κλαδεύεις, κάβεις, οργώνεις. Φυσικά. Ναι. Κάθε πότε. Είμαι από την κάτω βροντούδρα μας. Ρε αυτή είσαι για το Las Vegas. Άλλο σε ρωτά. Ρε μαλάκα, μην κάνεις το χάζω τώρα. Δεν κάνω το χάζω. Άλλο σε ρωτά. Τα 30 μου έσπερνα πατάτες εκεί. Ας μέχρι τα 30. Πατώλια. Τώρα καλλιεργείς. Μετά επειδή μεγάλωσα στη Σκίδρα Σιλό, έχουμε χωράφια εκεί πέρα, ροδάκινα, δέντρα. Τα καλλιεργείς εσύ. Βεβαίως. Εγώ και τα αδέρφια μου μαζί τα έχουμε. Μαζί με τα αδέρφια. Μάλιστα. Δηλαδή δηλώνεις αγρότης. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι. Και τι κάνω. Εγώ νόμιζα ότι ο Τζόρνταν είναι μόνο πολιτής. Ναι. Δεν ήξερα ότι είναι αγρότης. Τώρα το μαθαίνω. Να πω την αμαρτία μου. Τα χρέη των άλλων. Να, πόσο άσχετος μπορεί να είσαι όταν κάθε καλοκαίρι σε δίνω τρως βερίκουγα και λες τι ωραία βερίκουγα είναι αυτά. Όχι κάθε καλοκαίρι. Πριν δύο χρόνια ένα καλοκαίρι μία φορά μου δώσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και με πίεσε. Και δεν μπορεί λοιπόν αυτό το πράγμα να πει κάτι αυτό. Καλά, αυτό τι σημαίνει εσύ. Και ο μανάβη στη γειτονιά μου πουλάει. Δεν είναι καλή αγρότη. Λοιπόν, να απαντήσω γι' αυτό εδώ πέρα τώρα. Ναι, και τελειώνουμε. Κατακριτέω αυτό το πράγμα, ο αναπτήρας που έπεσε τον μπουκάλι. Ο αγρότης καθαρά, ένα λεπτό για να το τελειώνουμε. Ναι, τελειώσε με τον αγρότη. Ο αγρότης καθαρά την πληρώνει σήμερα. Ναι. Καθαρά, 100% και πεντακάθαρα την πληρώνει. Μαζί σου, γιατί είναι ο μόνος που έχει δουλειά σήμερα. Τέλος. Ναι. Πες για το αναπτήρα. Λοιπόν. Και τα άλλα όλα είναι παπαρδακές. Να τιμωρηθεί βεβαίως, ας πούμε, η ομάδα. Ναι. Κακώς έπεσε. Ναι. Υπάρχει όμως αυτός ο παίκτης, πότε θα τιμωρηθεί και ο κάθε παίκτης που κάνει αυτή την κίνηση. Ποιος αυτό το σουτ. Τι λες δε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Σόμπα ρε μεγάλε. Ο Ρονάλντο δώσει κάνει 300 φορές. Γιατί να μην τιμωρηθεί δηλαδή, πει το κάνει ο Ρονάλντο. Πάνε στην ΟΕΦΑ. Υπάρχει αθλητικός αγγελέας. Εσύ ποιος είναι κολόμακα που θα κάνει σουτ ολόκληρο λαό εκεί πέρα. Και ο παίκτης πάω το σκάνει. Δεν μου λες σουτ. Ωραία, πάνε στην UEFA. Πάνε στην UEFA. Ποια UEFA, ρε φίλε. Στη FIFA που. Κοίταξε, α σου πω κάτι. Και ο Σαλμπικίδης θα τιμωρεί. Όλοι πρέπει να τιμωρηθούν. Για όλους είναι αυτός ο νόμος. Δηλαδή, πώς κάνεις αυτό το πράγμα να προσβάλλεις ολόκληρο κόσμο, ρε φίλε. Τι, έβαλες ένα κόμμα. Ο Μπορμπόκης. Ο Μπορμπόκης, ο Βασίλης ήρθε μπροστά μου. Όλοι, ρε φίλε. Όλοι, μιλάω, μην με χαρακτηρίσει ονόματα. Μιλάω γενικά τώρα εγώ. Πρώτα απ' όλα προσβάλλεις ολόκληρο κόσμο. Αυτός που σε ταΐζουνε, ρε. Πλάκα κάνεις. Αυτός που σε δίνουν μεροκάματο. Η πρέπει να τιμωρηθεί ο ίδιος ο παίκτης. Γιατί όλοι ψάχνουνε. Ακούς, τον ηθικό αυτούργο. Η τιμωρία. Στα καλά καθόμενα εδώ τώρα που κάνει κανένα. Καλά τον κάνανε. Είναι αλήθεια αυτό που λες τώρα. Καλά τον κάνανε. Καλά τον κάνανε. Ναι. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Μετά τον Γκάρντνερ τρεις μέρες. Επόμενη γραμμή τώρα, τελευταία. Κάνανε ψέμα. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Τι έγινε σήμερα, ρε. Ομάδα, φίλε, ομάδα που στηρίζεις. Ομάδα, πες. Για πες μου. Ομάδα. Αυτοκράτορα σήμερα. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Τι Παναθηναϊκός, ρε. Όλο αργανή σήμερα, δεν είναι ο Ολυμπιακός. Τι έγινε σήμερα, ρε, αυτό που λέει, για πες μου λίγο. Τι έγινε. Τι έγινε, ρε φίλε, θέλω να ακούσω τι έγινε σήμερα. Εσύ θα μου πεις, εσύ πες. Όχι, ρε φίλε, απλώς εγώ δεν έρχομαι τον παρισμένο εδώ να φουσκώνω και να κάνω. Είμαι κορμάρα. Απλώς με βρίσκεις πολύ χαλαρό. Αυτό που λέει. Τι έγινε, ρε σήμερα, πες μου, ρε, στο μπάσκετ, τι έγινε. Ρε. Πίπα έγινε. Τι? Πίπα. Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά μισό λεπτό, τη χοντρή τη βρίζεται όμως. Ρε φίλε, δεν κάνει κανένα παιδί μου στην καράφλα, λέω εγώ. Και εσύ τώρα να πούμε... Θα μιλήσουμε να τώρα. Ναι. Εσύ πολλά ζητάς. Ακού λίγο, τη χοντρή τη βρίζεται, γιατί. Στον Άρη και δεν θα βρίσουν πρόεδρο τώρα που δεν πάνε καλά. Σταμάτα λίγο, γιατί βρίσκει τη χοντρή να πάνε πολλά. Στον Άρη και δεν θα βρίσουν τον πρόεδρο. Κάτσε πάνε. Δεν τα είσαι η χοντρή. Εσύ κάτσε καλά. Η χοντρή δεν τα είσαι. Δεν πιστεύω να κάνει. Δεν θα πάνε κάτσε. Εδώ σε μένα, ας τη ζητήσει. Δεν τα είσαι η χοντρή. Ναι, λέγε. Άτε. Ναι. Βρεις τη χοντρή, ε! Μάζεστε. Καλά σε κάνει χοντρή! Με τη χοντρή είμαι εγώ! Τι κάνει χοντρή, για πες! Η χοντρή θα τους θέλει! Ναι! Θέλει την ελίτ! Πολύ καλά σας κάνει! Καλά, ας φέρει και τον Γκάλι! Ας φέρει και τον Γκάλι τότε! Θέλει την αστική τάξη! Θέλει την αστική τάξη, χοντρή! Εσύ ακούει, ακούει χοντρή, Ραπτόπουλο! Σε ακούει που βγαίνει! Μένιο, θέλει τρίφος αμαρά! Διάλειμε!
Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31 231 0555 703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, bacon κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον 6ο όροφο. Τηλέφωνο 231 0
2-82-400. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2-31-085-2727. Λοιπόν. Δηλαδή, άκου τώρα σχηματισμός Τζόρνταν. Ναι. Μπερμπάτοφ δεκάρι. Ναι. Μπροστά είπαμε, Μίκι Μάους. Βάζεις τον Κλάους. Τον Κλάους. Μπροστά. Πίσω, Τζίμι Ροτ. Όταν δεν έχεις δεκάρι, βάζεις τον Μπερμπάτοφ δεκάρι που ξέρει πάνω. Πίσω, από τον Μπερμπάτοφ. Τζίμι Ροτ. Τζίμι Ροτ. Πιο πίσω. Τα χάβε. Όλσεν. Κρατάμε και Όλσεν. Για τον άξονα λες. Ναι, βέβαια. Κρατάμε και Όλσεν. Έγκλημα μεγάλο για τον Όλσεν. Που καθαρίσαν αυτό το. Μπράβο. Μεγάλο δηλαδή, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Έγκλημα μεγάλο. Παίρνεις μια μεταγραφή, μισό λεπτό. Έγκλημα μεγάλο μισό λεπτό, που καθαρίζουν τον Κάτσε τώρα. Μισό λεπτό. Παίρνεις έναν τερματοφύλακα 25 χρονών, μεταγραφή 4 χρόνια τον Όλσεν. Έγκλημα μεγάλο που καθαρίζουν τον Κάτσε. 25 χρονών. Επενδύεις πάνω του. Λοιπόν, με παίρνεις έναν 29 χρονών τερματοφύλακα, γιατί ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Για πρώτο τερματοφύλακα έπαιξε Διαγόρα και Γιάννενα. Ο άλλος παίζει Champions League, εσύ με παίρνεις από το Διαγόρα και από τα Γιάννενα. Να είναι ρε παιδιά 20 χρονών από τον παίρνεις σαν ταλέντο. Καθίστε καλά, βρε, έχετε. Άσχετοι είστε μάλλον. Τούτο ρε να φύγει. Για τον Κάτσε, γιατί δεν μιλάς. Από τους τερματοφύλακες. Καταρχήν με το Βελίδι 3 γκολ και στα 3 φταίει. Δεν με ενδιαφέρει. Σύνολο ο ΠΑΟΚ του Τούντορ. Πόσους βαθμούς όχι να κερδίσει, όχι να μην κερδίσει. Ο Τούντορ. Πόσους βαθμούς ναι. Έχασε ο Τούντορ ναι, από το τερματοφύλακα. Λοιπόν, είναι 3-0 ΠΑΟΚ Γιάννενα. Στις καθυστερήσεις τρώει ένα γκολ από 40 μέτρα ο αυτός. Μισό λεπτό ρε παιδί μου. Γίνεται 3-1. Τον καθαρίζεις αυτό να. Τον καθαρίζεις. Κατά ανάγκη τον ξαναβάζεις μες στην Ξάνθη, είναι ο κορυφαίος σου και τον ξανακαθαρίζεις. Είσαι πανάσχετος δεν Τούντορ. Τζόρνταν, άλλο σε ρωτάω. Πόσα κέρδισε βαθμού από άλλο από του τερματοφύλακε και πόσου έχασε. Συν και πλην, πόσο. Το τέτοια με κάνει. Να με κάνει εσύ σαβάρκα ή σαμπανιά το Βελίδι τώρα. Λέει. Να σου πω και το άλλο. Αν δεν είχατε αυτά τα σφυρίγματα, τι θέση θα ήσασταν. Δεν έχω άλλε ομάδε. Έναντι του Παναθηναϊκού και τη Άκη. Και του τρει του τερματοφύλακε μου του έκαψε φέτο. Και τον Πιτσιρίκα, τον Μελίσσα μου τον έκαψε. Έναντι του Σάκη του Παναθηναϊκού. Πόσου βαθμού κέρδισε από την Ενδυσία φέτο. Αν έκανε τον Σουμπερπάτου με στη Λιβαδιά τώρα. Γιατί δεν μιλάτε τώρα αυτά. Σήμερα ήταν ένα μέτρο. Δεν ήταν καβάλα, μην εκτίδεσαι. Έλα, ρε, ένα μέτρο ψηλά ήταν. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Αριανός από Πηλαία. Και εσύ από Πηλαία, φίλε. Ναι, καλημέρα. Μεγάλο μήνυμα, μπράβο, φίλε. Καταρχήν, περαστικά στα πουλιά. Για ποιο λόγο? Σήμερα στο κρατικό της Πηλαίας ναι. Έπαιζε ο Γιώργος Μπάγκας, Μουσάτε, φοβερό κλαρίνο. Ναι. Την επόμενη φορά να σε καλέσω και σένα. Δεν μου λες να σου πω, κάτσε. Να το βλέπεις και να το ρουφάς καλύτερα. Έτσι πως κρατάς το μικρόφωνο τώρα και το μικρόφωνο. Το Αλεξάνδριο είναι του Άρη το γήπεδο. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, Αριανέ, όταν λες κλαρίνο, τι Πέτρος Λούκας Χαλιάς. Υπηρώτη Κουλυμπητερό ή ήταν Γιώργος... Μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί μου. Ή Γιώργος Μάγκας. Ένας. Μακούς. Έλα, εσύ μακούς. Λοιπόν, άκου τα γράμματα. Άκου τα γράμματα πια είναι. Κάντε διάλογο. Πέρσι το κλαρίνο ήταν μέσα στο Αλεξάνδριο. Φέτος είναι μέσα στο δικό μας. Τώρα, αν εσύ αυτή τη στιγμή που έχεις μεγάλο μέτοχο, ενώ εγώ δεν έχω. Βούλος τώρα. Λοιπόν, ενώ εγώ δεν έχω, πανηγυρίζεις που με κέρδισες. Καλά, εντάξει. Πανηγυρίζεις που με κέρδισες, δηλαδή τώρα σαν να ανέβει ο Άρης από τη Γάμα Εθνική στην Άλφα ή ο Ηρακλής τώρα να έρθει στην Τούμπα και να πανηγυρίσω εγώ που τον κέρδισα. Εμένα θα με ακούσει σε δύο εβδομάδες, δεν θα πανηγυρίσω που κέρδισα τον Ηρακλή. Αφού η διαφορά μας είναι τεράστια στο μπάτζετ. Αργιανή, σταματήστε να βρίζετε.
σας κόβουμε από όλες τις εκπομπές. Καταντήσατε. Και λέει και βρίζεις, γιατί με βρίζεις, ρε φίλε. Κάνει την καζούρα σου, μπράβο. Έτσι. Αλλά γιατί πολύ βρίζεις. Πολύ μαγιά φορτώθηκες. Πολύ βρυσίδι. Σας κόβουμε γιατί βρίζετε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κόψουμε κανέναν. Επειδή είστε τρισάθλοι και ελεηνοί, σας κόβουμε γιατί βρίζετε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όχι, είπε το παιδί, έκανε κάτι. Την ωραία καζούρα και το κλαρίνο, ωραίος, ναι. Ωραία ήταν. Αλλά βρίζεις γιατί μετά βρίζεις. Τώρα, γιατί βρίζεις. Γιατί βρίζεις. Έλα μπροστά να τον βρίζεις. Μόνος όμως. Δεν έρχεσαι. Επόμενη γραμμή, ναι. Νέο Έλληνα. Νέο Έλληνα. Έλα φίλε. Πες ότι είσαι και εσύ Αργιανός τώρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. 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 Από τη Σκύβα τηλεφωνώ. Αργιανός. Ναι, με το μένω λίγο θέλω να μιλήσω. Αργιανός σε φίλε. Ναι, αδερφέ. Από Σκύδρα. Μπράβο. Σκύδρα. Από Σκύδρα. Από Σκύδρα. Έλα, έλα. Από λίγο κάπου πριν ο Τζόρκαν τα πήρε Κοριανό και Στάβεσαι πριν δύο χρόνια. Γιατί ήρθε μέσα στο χωράφι και παρακαλούσε από Αργιανό να τα πάρει τα Βενεκουκά. Και να μας πει ο κύριος Ζορντάν πού τα έχει, σε ποια περιοχή τα χωράφια. Βεβαίως. Απάντησε τον Αργιανό, φίλε τον Αργιανό. Βεβαίως. Ποιος σε έβηλε. Εγώ Πέτρο Παπαδόπουλο με λένε από τη Σκύδρα. Ποιος. Πέτρο Παπαδόπουλο. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε. Ποιος. Το χωράφι που ήρθες από τον ξάδερφό μου και πήρε τα βερίγωρα και το λέω μην τα δίνεις αυτόν του Μαμελούκο και έλεγε σε παρακαλώ δώσε μου τα βερίγωρα να πάω να τα πουλήσω. Είδε στην ταγάρια. Δεν είσαι σκύλα και δεν σε ξέρουμε σε εμά. Πόσο βλαμμένα είστε. Γιατί το όπλα. Πού να το ξέρω εγώ αυτό. Εσύ με ξέρει. Φίλε, γιατί χαρακτηρίζει έτσι τώρα. Δεν σε ξέρω. Όχι, εγώ δεν σε ξέρω. Ποιο. Ποιον. Το Γιώργο τον αδερφό σου δεν τον ξέρω. Ποιο Παπαδόπουλος και ποιο ξάδερφο ρε βλάκα. Ποιον από ποιον πήρα το βλάκα. Γιώργο τον αδερφό σου λέει. Άσε τα τρελά σου τώρα πες και χωράκα στη Σκύδρα. 30 τόνους εγώ ρε Βένα θα μου πεις. 30 τόνους βρήκο κακά και πού το έχεις βρε μεγάλα και εγώ πού είμαι από το Βιετνάμ είμαι και δεν σε ξέρω. Στο Βάλτο, το Βάλτο τον ξέρεις που είναι ο Βάλτος. Ο Βάλτος εκεί μην πας η μεγάλα από χωράκια ρε. Α. Ποιο Βάλτο ρε έχεις στην χωράκια βρε. Να σου δείξω τι. Και εγώ Τζόρνταν από αυτά που έλεγε για τι δηλώσει και αυτά, σε έπιασα για λίγο άσχετο. Τα δίνει στον Πούτιν κατευθείαν, αδερφέ. Ακούστε λέω εγώ. Εγώ σου μιλά. Σταμάτα. Εγώ σου μιλά. Τα στέλνει στον Πούτιν. Αυτά που είπε, σε έπιασα για άσχετο. Και δήλωση καλλιέργεια, να στη δείξω ρε τσομπάνε ή από τη σκύδρα. Βλάχο τώρα, δεν το ξέρω κατά κύριο. Είδε και ένα μανάβικο που στο νοσοκομείο. Είδε και ένα μανάβικο που στο νοσοκομείο. Είσαι ένα μανάβι, δεν είσαι ένα αγρότη, μην περνάει στη βούρτσα. Μανάβι, δεν είσαι. Και πατάτε που είσαι στη Βρετούπολη, ναι, συμφωνώ. Πού με ξέρεις, ρε, καταρχήν. Τα βρεθεί με μια μέρα, ρε, φίλε, να μα τα δείξει. Γιατί φυσικά, να σε δείξω και τη δήλωση καλή, να σε δείξω και τα χωράφια, φυσικά. Ποια δήλωση να με δείξεις. Και τα χωράφια. Και δεν μπορώ να παραγωγικό εδώ και τρία χρόνια. Εσείς που τα πήρατε πριν κάτι χρόνια, δηλώνατε και πέτρες. Τώρα τι με λες τώρα εσείς. Δεν με θυμάστε. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μη φωνάζετε. Ποιόνα ρε, είσαι καλά τώρα. Τι με λες τώρα. Μα δεν το ξέρω τον τύπο ρε. Ποιος είσαι ρε τι παίζει. Ποιος είσαι ρε τι μα αυτό σου λέει ρε εσύ είναι από τη Σκύδρα και δεν σε ξέρει εσένα. Άρα λογικό είναι να μην το ξέρει παιδιά και δεν με ξέρει εμένα. Ναι, το ξέρω τον κύριο. Το κύριο το ξέρω. Εγώ πώς δεν σε ξέρω ρε φίλε, ποιος είσαι. Χωράφια μέσα στη Σκύδρα. Εγώ αδερφέ είχα το περίπτερο μέσα στην πλατεία στο Δημαρχείο. Ρόδεκα τον Πετράτο Καράβλα τον Αργανό να σου πούνε. Εμένα με ξέρεις προσωπικά ρε φίλε, εσύ εμένα με ξέρεις προσωπικά. Εμένα με γνωρίζεις εσύ προσωπικά. Όχι γιατί είσαι παραγωγός. Το χαζό τι λέει τώρα, εσύ με ξέρεις προσωπικά εμένα ρε. Κοίταξε, κοίταξε να δεις κατά κάτω. Αυτό μπορώ να στο αυτό μπορώ να στο εξηγήσω με τη δήλωση καλλιέργειας. Ρε ποιο με το έστω θα μου πεις τώρα. Ρε εσύ! Εμείς όλο καλλιεργούμε να πούμε Βερίκοκα, έχουμε κεράσει, έχουμε δάκρυα, να μου πεις εσύ τώρα μένα για κλάδωμα εσύ. Πού έχεις χωράφια, πες το βλάκα δε σου. Σου λέει πού έχεις χωράφια, πες πού. Τον είπα ρε, στο Βάλτο. Ξέρεις το Βάλτο που είναι ρε. Ρε, ο Βάλτος ξέρεις πόσο είναι. Είναι από τον προφήτη, μέχρι και το Αρσένη είναι ο Βάλτος. Θέλεις να σε πάω να τα δεις. Θα χαρώ πολύ και να με πάρεις και βράδυ θέλω ρε φίλε. Δεν μου λες, έλα να σου πω τώρα να ξέρεις. Έλα να σου πω τα Έλα να σου πουλά στην τηλεόραση γιατί σ' ακούω εδώ και πολύ καιρό. Και μου το παίρνεις αγρότης εσύ. Δεν μου λες. Εγώ ήξερα ότι αν καλλιεργεί κάτι, καλλιεργεί. Έχει παστελόδεδρα. Δεν του πουλάει παστέλι. Καλλιεργεί το πνεύμα του Τζόρνταν. Δεν μου λες. Γι' αυτό. Δεν μου λες. Τα αδέρφια μου τα ξέρεις εσύ και τώρα εσύ.
Καλλιεργεί το πνεύμα του αυτός. Να το σου να καταλάβει. Τα αδέρφια μου τα ξέρεις. Εσύ προσωπικά μια φορά με πήρες από τη Σκύβα και με πήγες να πήγες στο Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τα αδέρφια μου τα ξέρεις, δεν ξέρω ποιος είναι τέλος. Τα αδέρφια μου τα γνωρείς. Το Γιώργο πολύ καλά. Τα ξαδέρφια. Την αδερφή μου την γνωρείς. Εσύ με τώρα, αν το θέλει να ξέρετε το σκυλί σου, μωρά, αδερφέ τώρα. Ε, τότε πώς ξέρεις άμα εγώ κοραβιά δεν έχω ρεβιές και στο γυαλί και λες σαχλαμάρες. Πώς ξέρεις ότι δεν έχω χωράφια ή αν έχω χωράφια. Active member. Έτσι μην εντάξει. Δεν μου λες, άστα τα χωράφια. Άστα τα χωράφια. Ο Τσαβέλας λέει θα πάει στο Καραϊσκάκι πρώτον. Και δεύτερον, ο Κάτσι. Ο Κάτσι γιατί δεν παίζει. Δεν μας είπες τίποτα για τον Κάτσι, γιατί δεν παίζει ο Κάτσι. Γιατί είναι γλώσσα. Ο Κάτσι ήταν στην αποστολή, ρε φίλε, και στην Καλονία. Καλά, και αυτό τώρα, συγγνώμη λίγο, Τζόρνταν. Ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό που γίνεται. Δεν παίζει, το λέτε δύο μήνες. Ο Κάτσι έπαιξε 2-3 παιχνίδια εδώ και πέρα. Γιατί φάγατε τον Κάτσι και βάλατε αυτό το παλτό στο Τζίμιρο. Ποιο είναι παλτό, Τζίμιρο. Αυτό το αρχιπαλτό. Και ο Κάτσι είναι παιχταρά. Το πήρε πριν το κέντρο. 45 λεπτά. Ο Κάτσι είναι παιχταρά και ο Τζίμιρο είναι παλτό. Δεν είναι παιχταρά. Λυπάμαι πολύ, έχετε άγνοια από μπάλα. Άλλο. Ανασταλτικά είναι πιο καλό ο Κάτσι, ρε Τζόρνταν. Όχι να το πούμε αλλιώς. Αυτό που είπε το παιδί, αν έπαιζε ο Κάτσε θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Το 1-0 και παίρνει το τριποντάκι τώρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Πολιτικά. Ναι. Μη σοφάρεις. Αλλά και αυτό που γίνεται με τον Κάτσε, ένα δευτερόλεπτο, όχι το θέλει η Τσέλσι, όχι το θέλει η Ίντερ, όχι το θέλει η Μίλαν, αυτό τι είναι πάλι. Εντάξει, και αυτό είναι... Τι ανέβουν είναι αυτό τώρα, ναι. Πάει για να σας σου όλο και εντάξει. Λέει, φίλε, ναι. Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Όρμα. Έλα, θέλω να μιλήσω λίγο στο Μουσάτο. Έλα φίλε, άντε. Δεν τον άβρισε. Πουλάς είμαι. Άρησε. Φίλε, πριν σε πήρε ένα συνοπαντός μου, ναι, και του είπες κάσε. Όχι, όχι, ναι, μιλούσε πάνω, έβρισε γι' αυτό. Αν δεν έβρισε και κάτε, του το είπα, πρώτα ζητάω του συγγνώμη. Και μετά σε έβρισε, ρε φίλε. Ζητάω συγγνώμη τότε, εντάξει, όντως. Δεν άκουσα καλά. Τι είπες, τι είπες. Λέω ζητάω συγγνώμη, νόμιζα ότι με έβρισε εκείνη την ώρα. Όντως, δεν μ' αρέσει εμένα να το κάνω αυτό. Ήταν λάθος, το παραδέχομαι. Κομπλεξικός δεν είμαι, φιλάσε. Φίλε και εσύ, Αριανός. Είπες επίσης ότι στο Παλέ πέρσι έγινε κλαρίνο. Ναι. Η ομάδα που είναι καλύτερη στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα. Είναι ο Άρης φυσικά, εννοείται αυτό. Απλά σου λέω ως πίκα. Εγώ να πω κάτι τον Αριανό τώρα σοβαρό. Φίλε Αριανέ, μ' ακούς. Έλα. Άκουσε με λίγο. Αν συνεχίσετε με αυτά τα μυαλά και πηγαίνετε με χίλια στο μπάσκετ όλοι οι Αριανοί και ξεχάσετε να περάσετε από την Παπαναστασίου καμιά δεκαριά χρόνια τώρα. Μπράβο. Μόλις μου στην Αλφα θα πάνε. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει πολύ άσχημα. Εγώ τα έχω ξαναζήσει αυτά το 80. Μπράβο. Δηλαδή είναι ικανός ο Αριανός τώρα να πηγαίνει να πληρώνει 50, 60, 70 ευρώ εισιτήριο στο μπάσκετ και να κάνει να περάσει από το ποδόσφαιρο χρόνια. Μένει ο Ντόμπρα τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα στον Άσκαρη στην μπάλα του Άρη στον μπάσκετ. Άστο να μιλήσει με τον Αριανό. Έλα. Άσκαρη στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχει ποδοσφαιρική φάτσα το μπάσκετ. Συμφωνώ. Μπορείτε. Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση πολύ στη Λουσία. Ας τον ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Για πες φίλε. Τι με ρώτησε, γιατί δεν ακούω. Λέω φίλε, αν δεν έπαιρνε τον μπάσκετ και πες τώρα ότι εμφανιζόταν σήμερα ο Λάσκαρης, πού θα τον ήθελε, στην μπάλα ή στο μπάσκετ. Σου έλεγε ότι θέλω να πάρω το ένα από τα δύο. Στην μπάλα, αλλά το βλέπω έχει μια κουλτούρα περισσότερο για μπάσκετ. Δεν έχει ποδοσφαιρική. Μπάτσα, βλέπει ο Καρυπίδης. Ναι, επειδή... Ναι, ρε παιδί μου, έχει ποδοσφαιρικό παραγωγική φάτσα. Επειδή είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε λίγο μαζί με τον Παλικάρη. Ο Παπαθανασάκης του Ιρακλή έχει φάτσα για μπασκετικού παράγοντα. Λοιπόν, εκεί που ήθελα να καταλήξω τέλος πάντων, πριν γίνει αυτή η παρεξήγηση που έβρισα το συνοπαδό σου κτλ. Δεν τον έβρισα. Είναι ότι είναι, όχι, εντάξει, τον είπα αβούλωστο ενώ δεν είχε βρει το παιδί, έχει δίκιο εδώ. Να τα λέμε όλα. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ, ναι, ακριβώς. Εγώ την επόμενη Κυριακή στις 14 Φεβρουαρίου θα κερδίσω τον Ηρακλή. Μπορεί να κάνω μια καζούλα, δεν τον πανηγυρίσω γιατί η διαφορά μπάτζετ μας είναι τεράστια, δεν όπως παλιά. Εκεί θέλω να καταλήξω και με τον Αριανό. Εσύ, ρε φίλε, την ΑΕΚ πρέπει να χαίρεσαι που κερδίζεις. Που πας για τρίτος. Όχι τώρα τον καημένο. Ο ΠΑΟΚ, το λέω, ορίστε. Το λέω μπροστά στις κάμερες. Καημενούλης είναι, ρε φίλε, στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Καημένος είναι. Εγώ στον Ουγγά είμαι από πρώτους και πρώτους 32. Να ξέρω. Μισό ρε παιδιά. Το μήνυμα, το μήνυμα. Μη λέγε, φίλε. Ρε που είσαι εκνευριστικός είσαι. Το μήνυμα, λέω. Δεν με νοιάζει το μήνυμα. Όχι, όχι, να πεις. Όχι, δεν το είπε εσένα. Δεν είπα σε εσένα, μην φωνάζει. Είναι καθυστερημένο, αυτόν το είπα. Είναι καθυστερημένο. Άντε, δεν πάμε καθυστερημένο, ρε. Δεν το είπε εσένα, ρε. Δεν το είπε εσένα. Άντε, ρε.
Γιατί δεν είσαι καθυστερημένος, ρε φίλε. Κοίταξε, και αυτό όμως τώρα ακουστεί με την εκπομπή. Ναι. Ξεκινάς εσύ, μιλάς με το τηλέφωνο. Από εκεί αρχίζουν το ψου-ψου-ψου-μου-μου-μου, σαν τις γεροντοκόρες. Ναι, ναι. Λέει ο Τζόρνταν κάτι από εκεί, επίτηδες γίνεται αυτό. Εσύ δηλαδή δεν πετάγεις από τι μας. Το να πετάγομαι, πετάγομαι μόνο εγώ. Το να μιλάνε τρεις μαζί. Ναι. Α, δηλαδή να μην μιλάμε εμείς για να δεν ακούγεται εσύ. Τίποτα, να μιλάμε, λέω. Μιλάμε για να με πετάγεις εσύ. Άσε μας. Θέλει να μπει ένας, ρε φίλε. Αυτός άσε μας, σε παρακαλώ. Ωραία, αφήστε εγώ... θέλει να μιλάει. Παρακαλώ, κουλτούρα είναι τώρα, αυτό. Εγώ το λέω ότι χτυπάει άσχημα, δεν ακούγεται τίποτα. Μας λέει... Πάμε επόμενο. Σε αφήνω που σε πιάνω. Πάμε, σε αφήνω μιλάει, ναι. 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 Γεια σας. Και εγώ από Κυρκής παίρνω τηλέφωνο, ναι. Αγιανός είμαι εγώ, α, για το Μένιο θα ήθελα. Μένιο, σήμερα δηλαδή, φίλε, μια κατηγορία, σήμερα φίλε, τι μπάλα περιμένεις δηλαδή να δεις. Τι πράγμα. Τι μπάλα περιμένεις να δεις, γάμα κατηγορία όταν... Δεν κατάλαβες τι είπα, δεν κατάλαβες. Ναι, ο Άρης, ναι. Το υλικό που έχει, γιατί τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Άρη. Ο Άρης το υλικό που έχει δεν είναι για αυτή την κατηγορία, είναι υλικό αλφαεθνικής. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Δεν δικαιολογείται. Έχει ένα υλικό αλφαεθνικής. Έχει έναν προπονητή αλφαεθνικής. Λέει τώρα, πετιέται ο καθένας και λέει να πούμε. Μισό λεπτό. Πετιέται ο καθένας και λέει τώρα να πούμε: μάθαν όλοι ποδόσφαιρο. Είναι κλεφτοματσάς ο Αναστόπουλος. Και κλεφτοματσάς να είναι ο Αναστόπουλος, για να κλέψει ένα μάτς, πρέπει 5 λεπτά να πατήσει την μπάλα κάτω. Να πας να του κλέψει το μάτς. Έχεις απέτηση να πει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ ναι. Πιστεύω όταν. Γιατί όλες οι ομάδες βλέπεις λεφόρες. Είπα να παίζει 2 δεκάλεπτα από ένα δεκάλεπτο σε κάθε ημίχρονο. Ο Άρης. Θα συμφωνήσω εδώ πέρα. Αυτό είπα. Εγώ είπα να γίνει Μπαρτσελόνα. Η ομάδα θα βγει φέτος. Άντε πάλι. Ρε φέτο ξέρουμε. Να κοιτάξουμε κάτι για τον χρόνο. Για τον χρόνο τι να κάνεις δηλαδή. Η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δεν μπορεί να την ομάδα θέλει, να δει από θέλει ενίσχυση. Από τώρα για κινήσεις. Θέλει ενίσχυση η ομάδα. Αλλά μην φανταστείς ότι δεν είχαν μια 40 μεταγραφές. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή, με 3 μεταγραφές καλές η ομάδα ναι. Μπορέσει να βγει κατηγορία. Ναι. Δηλαδή αυτά που λέγεται για Αμπτούν, Λαζαρίδη και πες τον άλλο, ο Άρης ανεβαίνει αέρα. Μην νομίζω ότι και η Β' Εθνική είναι τίποτα. Ότι είναι καμιά κατηγορία. Αν Αγιανός τον Αμπτούν θα δουλεύει στην ομάδα, εγώ πιστεύω ότι ο Αμπτούν θα και χαλάσει την ομάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό από που... θέλει κάτι σαν το τούλι. Από πού το πιστεύει αυτό, Αργιανέ, τώρα. Εσύ. Από τον χαρακτήρα του φαίνεται ο άνθρωπο. Δηλαδή, ποιον πρέπει να έχουμε τώρα, τον Μπόι, τον Κουτσό. Αυτοί πρέπει να φύγουν. Αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, δεν δηλαδή, ο ένα θα χαλάσει, ο άλλο θα κάνει. Είναι ξύμια προπονητή. Ο Αμπτούν σήμερα πήγε στον Πάοκ βασικό. Δεν βλέπει τα μάτς, αλλά δεν είναι και κανένα κορόιδο να καλύψει τώρα τον Μπόι στην Football League. Δεν κατάλαβα. Πάμε επόμενος. Πάμε, εντάξει. Πριν έρθει ο παίχτης, θα χαλάσει το κλίμα. Δηλαδή, ποιον θέλετε να πάρετε. Ποιο παίχτη λέει. Αν δεν έρθει ο Αμπτούν, είναι ένα κακό χαρακτήρα και θα χαλάσει το χρήμα. Είναι πολύ τέλεια για την παίχτη. Έχετε ήδη ένα παλιό χαρακτήρα το κόκκινο, να έχετε και δεύτερο. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε καλά παιδιά. Κοντό είναι, δεν πάει. Από καλό σπίτι να μπούμε που τα αγαπάει η μαμά και να μείνουμε γάμα εθνική καμιά 30 χρόνια. Ο Αμπτούν είναι πολύ τέλεια για την Β' Εθνική. Ο Κάτσε και ένα γρήγορο στόπερ. Και ο Κάτσε. Στο ανασταλτικό παιχνίδι ενό ΠΑΟΚ ο οποίο παίζει με τα εξτρέμ. Όχι ρε παιδιά, όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι. Καλό ή κακό. Θέλετε να δίνετε στον Κάτσε επειδή είναι Αλβανό. Είστε ρατσιστόμουτρα. Μέχρι τώρα δεν ήταν. Ναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν. 100 χιλιάρικα. Από το Μονακό. Και να παίρνουν οι άλλοι 500 και 800. Καλά κάνει και δεν υπογράφει. Παίρνει 100 χιλιάρικα. Ναι. Άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αριανό από Γρεβενά τηλεφωνώ. Φίλε, είναι 3 ή 4 χρόνια που έρχομαι εδώ στην εκπομπή. Δεν έχω ξαναθυμηθεί εκπομπή να παίρνουν όλο Αργιανοί. Δεν το έχω ξαναθυμηθεί αυτό το πράγμα. Και το 80% είναι κοπρίτες. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που λένε να πω ένα μπράβο σε ξένα που φέρεις το Μένιο σήμερα στην εκπομπή. Μα εγώ δεν φέρω το Μένιο. Ο Μένιος η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτός με τα χωράφια έχει μπλέξει εκεί. Έκανε και το μωρό και μια άλλη μια δεν έχει. Να σου ζήσει το Μένιο το μωράκι. Όχι εσύ φίλε ότι αγαπάς. Πες. Πες. Λοιπόν, χαιρόμαστε να ακούμε τέτοιες φωνές στη Μαρμίτα. Θα λέμε σε ένα Ραπτόπουλο για να φτιάξει λίγο εκπομπή. Δεν γουστάρουμε καθόλου τον Τζόρνταν, ο οποίος ξελαρικιάζεται στην αρχή. Μας προκαλεί αηδία και πονοκέφαλο. Ο λόγος. Ο λόγος γιατί είναι όλο αγλούπες, έτσι απλά. Κατάλαβες. Είναι αγνός παόξης όμως. Δεν είναι... Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του αν με γουστάρει. Κάτσε, πώς δεν σε ενδιαφέρει. Καλά και εγώ γραμμένο στα αρχίδια μου. Εγώ να δεις μου εγώ. Είπα το 80% των Αργιανών είστε κοπρίτες. Πού είστε κοπρίτες ρε. Ναι, γιατί τι είσαι τώρα να πούμε εσύ. Ναι, είστε, χάνετε οποιοδήποτε δίκιο που... Μόλις σας λέω μια αλήθεια δεν το γουστάρετε. Μη με γουστάρετε. Δεν σας... Κι εγώ δεν σας γουστάρω.
Και να ξέρετε ότι το κοινό που σας βλέπει, όταν με βλέπει στον δρόμο την άλλη μέρα, λέει τι κοπρίτες είναι αυτοί οι Αριανοί. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ακροατές. Ενώ ημνεί την ποιότητά σου. Δεν θα κοιμηθώ απόψε γιατί δεν με γουστάρεις εσύ τώρα, να ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, ήθελα λίγο να πω το εξής παρακαλώ πολύ. Είμαι και εγώ Αριανός. Άρης. Από Θεσσαλονίκη είστε. Από Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άκουσα για τις μεταγραφές που λέτε για Κάμπορα, για Νέτο, για Χαβίτο κτλ. Ο Μέλιος είπε ότι... Ποιος το είπε? Ότι επανέρχεται το παρελθόν με την κοπελάρα που μου άρεσε, αυτή δεν είναι. Εγώ σας ρωτάω απλά το εξής, ποιες μεταγραφές πρέπει να κάνει ο Άρης για να είναι σίγουρο. Εσείς δεν γίνεται δουλειά έτσι. Φίλε, δεν το είπα εγώ αυτό. Δεν ξέρω ποιο το είπε εδώ στο πάνελ. Για Κάμπορα, Χαβίτιο και τέτοια. Πόσο Αριανός πήρε την Αθήνα. Δεν το είπα εγώ. Εγώ όπως τον έχω δει τον Άρη και όπως ξέρω και τη Β' Εθνική, ο Άρης με αυτή την ομάδα που έχει. Αν κάνει 2-3 προσθήκες παικτών τύπου από αυτά που ακούγονται, Αμπτούν, Λαζαρίδη, το Ατρομήτου και ακόμα έναν παίκτη, ανεβαίνει αέρα και από τη Β' Εθνική. Χωρίς προβλήματα. Όλη τη χρονιά οικονομικά και τα λοιπά, έτσι, να πάει μια χρονιά όπως... Αυτό που δεν θέλω είναι ότι δεν θέλω να μας βγει η ψυχή όπως μας είχε βγει το 2005 στο Εγάλο με το Χαϊδάρι, να πούμε. Κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό. Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο πρόβλημα, αν συνεχίσει, αν συνεχίσει νορμάλ, έτσι. Όχι. Δηλαδή, αν ο Καρυπίδης πάει όπως πάει από την αρχή μέχρι τώρα, με αυτό το υλικό και με 2-3 προσθήκες, με αυτό το κλίμα που επικρατεί στον Άρη αυτή την εποχή, γιατί ξέρεις, στον Άρη το κλίμα είναι ανθυγιεινό. Παιδιά, το πρόβλημα. Έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε. Βλέπω αυτή την εποχή είναι καλό το κλίμα. Το πρόβλημα του Άρη δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, γι' αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου. Το πρόβλημα του Άρη από εδώ και πέρα έχει να κάνει με την εκαθάριση. Ναι. Το πώς θα γίνει καινούργια εταιρεία. Ναι. Το πώς ο Σκόρδας δεν θα αφήσει με τον Μαρθαίο και τους άλλους να γίνει νέα εταιρεία. Έχει θέματα τέτοια. Ναι. Αντί να αναλωθείτε πόσους βαθμούς διαφορά και αν παίζει ο Αναστόπουλος ταμπούρι ή παίζει παραγωγικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πιάσετε το δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό, το ρεπορτάζ της και να μπορεί να κρατηθεί ο Καρυπίδης. Ναι, ενώ το παίζουν στο ρεπορτάζ του Άρη. Συγγνώμη λίγο. Στο ρεπορτάζ του Άρη παίζουν ρεπορτάζ της νύχτας, ρεπορτάζ του καταναλωτικού ρεπορτάζ. Δικαστικό, φοροτεχνικό. Έχει όλα τα ρεπορτάζ full. Και το τελευταίο ρεπορτάζ είναι το ποδοσφαιρικό. Θέλω λοιπόν να αναλωθείτε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Το αγωνιστικό να σε απαντήσω, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω, επειδή είπε ο Μένιος για τον Αναστόπουλο, ήθελα απλά να του πω το εξής. Ναι. Ρε φίλε μου, έχει 16 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Άλλο είπα, και για να καταλαβαινόμαστε τι λέω. Λέω ότι την πιο δεμένη ομάδα από πλευράς ομάδος στην κατηγορία την έχει η Χρυσούπολη. Δηλαδή, όταν βλέπεις τη Χρυσούπολη, βλέπεις και μια ομάδα του προπονητή. Έχει μια αρχή και ένα τέλος. Που πηδούσε την Άρης... Σακά, τη γυναίκα του τέτοιου. Ο Άρης έχει ποιότητα παιχτών. Αλλά η ποιότητα των παιχτών είναι τέτοια που σε αυτή την κατηγορία περνάει για πλάκα. Δεν παίζει 10 λεπτά μπάλα σε κάθε ημίχρονο. Να πεις ότι 10 λεπτά. Είδα την μπάλα φυσιολογικά. Λοιπόν, πάντως το αποτέλεσμα το παίρνει και αυτό είναι που μετράει. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα. Σα είπα για Χρυσούπολη στην αρχή του Σεπτέμβρη. Τι είπε για Χρυσούπολη. Σε λέω την καλύτερη ομάδα. 15 βαθμοί είναι μπροστά από τον Άρη. Σου είπα την καλύτερη ομάδα τη κατηγορία. Καλύτερη ομάδα από ποιον, από τον Άρη. Εγώ για μένα. Ονειρεύεσαι. Ο Άρης ευνοείται, ρε. Τι ευνοείται. Τα κιλά τη εγκυμοσύνη. Ονειρεύεσαι. Εγώ να υπάρξει αυτή την κατηγορία. Ποιος έχει ευνοηθεί περισσότερο φέτος, ο Άρης της Γάμα Εθνικής ή ο Πάουκ της Αγγλικής? Πού ευνοήθηκε ο Πάουκ? Σε δύο μάτς ευνοήθηκε ο Πάουκ. Σήμερα ευνοήθηκε με τον Κόλο Ψε. Με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ που ευνοήθηκε, ρε φίλε. Πάρε από την αρχή το παιχνίδι. Σου πετάει μια πεναλτάδο στο 1-1. Ο Σιμόες, ο κάτσε στο Σιμόες. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι λέει τώρα για Άρη και για διαιτησία, δεν του κατάλαβα. Λέω, quiz. Λες ποιος έχει ευνοηθεί περισσότερο φέτος στο ποδόσφαιρο? Ο Άρης της Γάμα Εθνικής. Τελευταία φορά, γιατί το παιδί δεν καταλαβεί. Ναι, ναι. Ευνοεί το ΠΑΟΚ φέτος. Μετά τον Ολυμπιακό ευνοεί το ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά θα το πω για να μπας και το καταλάβει. Το υλικό του Άρη για αυτή την κατηγορία
περνάει και να μην τρέχει. Μόνο να περπατάει. Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Ανεβαίνει. Φυσικά. Επόμενη. Ναι. Το είπαμε αυτό. Ναι. Κύριε Αρδομπλέ. Πού είναι, ναι, τη πιάτσα στα τερέκια να πούμε. Τι έγινε. Αριανός. Αριανός είναι. Ναι. Τι κάνετε. Τι έγινε. Ο Θόδωρος δεν είναι. Ναι. Έφερε την καταστάτη το Μένιο. Εντάξει, τόσο σε. Τόσο. Γεια σου, Θόδωρε. Σώθηκα. Ναι. Γεια σου, ρε, μουσάτε να πούμε με τα μέλια. Την άλλη φορά θα έχει και ένα πεντάκιλο μέλι εκεί, το θέλω να πούμε. Οκ. Τζόρνταν. Έλα. Τι έγινε, αγόρι μου, σήμερα. Καλά, τι να γίνει. Κουρασμένο σε βλέπω. Στεναχωρεμένο. Στεναχωρεμένο είναι. Περπατούσαμε και σα κερδίσαμε σήμερα. Πού να τρέχαμε κιόλα. Δεν το είδα το μάτι, δεν έχω άποψη. Αφού κερδίσατε. Με τον μπάσκετ υποξίδε δεν έχουν άποψη. Αφού λοιπόν... Θόδωρε έχει πολύ, πολύ καλύτερο ρόστερ από μένα. Εγώ άπαξ. Μόνο Σκορσιανίτη έκανε. Πήγε να πάρει τη ζημιά. Πάντω είναι φοβερό, μια ανοίξει στο μπάσκετ. Ξέρεις γιατί σας πειράζουν οι Αριανοί στο μπάσκετ σήμερα. Γιατί τους πειράζετε, γιατί. Θέλεις να μάθεις το γιατί. Ναι. Γιατί όλη την εβδομάδα σχολιάζατε πρώτοι εσείς στο μπάσκετ σε όλα τα στέκια σας. Σωστό. Έρχεται η ώρα να πληρώσετε. Σωστά. Μέσω του μπάσκετ θα βρείτε τι ακριβώς θα συμβαίνει. Νομίζετε ότι εσείς ότι οι Αριανοί του μπάσκετ έχουν καμία σχέση με τους παοξίδες του μπάσκετ. Ουδεμία. Ο Άρης έχει από μόνο του ένα μπασκετικό λαό πάνω από 5.000 που μπορεί να πάει να γεμίσει το Παλαιοσπορ χωρίς οργανωμένους φυλάδους. Που δεν έχει θέλει Τζόρτζια πολύ. Κουλτούρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ το έχω πει επανειλημμένα. Ο Άρης θα έρθει στη Β' Εθνική την επόμενη χρονιά. Επειδή ήδη και ο Ολυμπιακός Βόλο από σήμερα τα παράτησε, δεν ασχολείται πλέον με το πρωτάθλημα. Αριανέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Ολυμπιακός Βόλο, μισό λεπτό, μένει όταν δεν κάνει. Ναι. Και λοιπόν, και επειδή και ο Ολυμπιακός Βόλο τα παράτησε, και είχα πει στο φίλο μου τον Κώστα ότι πέντε ομάδες από τη Β' Εθνική του χρόνου δεν θα δηλώσω συμμετοχή. Εγώ δεν ζω για την άνοδο από τη Β' στην Α. Ρίσκεφε. Εγώ σα το λέω παντελονάτα, ζω για την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος που θα συμμετάσχω του χρόνου. Θέλω Αγροτικό, Αστέρα, Ηρακλή και ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο. Άκουσε Μαριανέ, άστα. Θέλω να τιμωρήσω τις ομάδες σας μέσω του κυπέλου. Εντάξει. Επειδή η κοροϊδία και το ξεφτιλίκι που έχετε κάνει στην ομάδα μου, όχι κακός, εμείς φταίμε για αυτό το ξεφτιλίκι πρώτη σας, έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή το συνεχίζετε και πρέπει να σας απαντήσουμε με κάποιο τρόπο, ο μοναδικός τρόπος μέχρι να φτάσουμε στην κατηγορία που είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής είναι η επόμενη χρονιά και είναι το κύπελο. Εύχομαι να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία από τους πρώτους ομίλους να κληρωθούμε ένα μεταξύ μας. Στους τέσσερις περνάνε οι δύο. Το στάμπαρες, γατόπαρδε. Το στάμπαρες. Στους τέσσερις περνάνε οι δύο. Ποιοι θα περάσουν. Το στάμπαρες. Ο Ηρακλής με τον Άρη και ο ΠΑΟΚ με τον Αγροτικό Αστέρα θα κάνουν τα απέξω. Έτσι έλεγαν και οι Ηρακλήδες πρόπερση, αλλά τα άλλα δεν πήρανε. Όχι, τι έχω τίποτα να κάνω. Ναι, έδινε ο Νουάτσι ασίστ, γκολκίπερ για το φόντι του Κυπουρού. Δεν ξέρω, λέγανε μακάρι να πέσουμε με τον ΠΑΟΚ. Παρακάλια είχανε. Όχι, τι έχω τίποτα καλό για τον Ηρακλή. Η ΕΠΟ έχει κανονισμό προστασίας της ομάδας, το ομάδα του Super League. Όχι, τι έχω τίποτα καλό για τον Ηρακλή. Φέτος γλιτώσανε. Αυτή να πούμε είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι unfair. Αυτή πέσαμε με 9 στο γήπεδο του Μακεδονικού και μας βάζανε 6 και φωνάζανε βάλτε κι άλλα. Ναι, αλλά γιατί όμως. Γιατί όμως. Αυτό θα του ρίξω 10 στο γιατί όμως. Εγώ πάλι πρώτη φορά το είδα αυτό. Ο αντίπαλος να πει. Ρώτα τον κόσμο το μετακρινό σου πει. Ξέρω πολύ καλά κύριε Ασλαμά γιατί. Το γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα. Γιατί τι είχε πει στα αποδυτήρια ο Μιχαλίτσιο στο μάτσο εκείνο στην Ευκαρπία εκείνο το Ηλιόλου στο μεσημέρι. Το γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα. Άμα το ξέρει ήταν... τότε. Την Ευκαρπία δεν ήταν ο Μιχαλίτσιο όμω, ήταν ο κύριο Χατζάρα με το Φωμούμπουτ και με το. Ο Χατζάρα ή ο Μιχαλίτσιο ήταν εσύ. Το 6-0 ήταν. Ο Μιχαλίτσιο. Ο Μιχαλίτσιο είναι όχι ο Χατζάρα. Φοδωρέ, ο Μιχαλίτσιο. Το 6-0 είναι ο Μιχαλίτσιο. Ο Μιχαλίτσιος ήταν γενικός αρχηγός προπονητής, ο κύριος Χατζάρας. Όχι. Ο Μιχαλίτσιος ήταν. Όχι, στο 6-0 ήταν ο Μιχαλίτσιος. Ο Μιχαλίτσιος είναι στο 6-0. Είναι ο Μιχαλίτσιος. Μα δεν ήταν η χρονιά, ρε Θόδωρε, που έπεσε ο Άρης εκείνο το 6-0. Έτσι, μια χρονιά πιο πίσω ήταν. Ναι, ναι. Μένιο, για πες μου, τι ερώτηση ήθελε να με κάνει. Ο Μένιος ακούει. Τι πράγμα. Ήθελε να με ρωτήσει κάτι. Φίλε, δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνει το 6-0, το 5-0 και αυτά. Ναι, λίγο με νοιάζει. Θόδωρε! Μισό λεπτό. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Σαν Αριανός, γήπεδο στο μπάσκετ ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Τι πράγμα? Σαν Αριανός,
Γήπεδο στο μπάσκετ θες ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Τι να θέλω να ακούω. Τι θέλεις γήπεδο στο μπάσκετ. Σαν Αριανόσλο. Τι θες γήπεδο στο μπάσκετ ή γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Γήπεδο στο ποδόσφαιρο έχω, τι να το κάνω. Είδες. Καλά λέει, Γκαρσί. Το Βικελίδης είναι κούκλα, ρε φίλε, για σένα. Είδες εγκληματικές πράξεις. Άκου να δεις, το μεγαλύτερο μέλημά μου στο ποδόσφαιρο είναι ο κύριος Καρυπίδης να καθαρίσει την αυλή του πάρκου της Αλκμίνης και την αυλή από τα μαγαζιά τα απέναντι. Καλά, αυτό το ακούμε από το 1930. Άκου. Όταν κάτι καφενεία από την Παπαναστασίου σταματήσουν να λειτουργούν, κάτι καφενεία στα στενά μέσα που τα είχαν πρώην ταξιτζίδες, κάτι μαγαζιά που είναι κάτω από την Αλκμίνη. Γιατί ρε φίλε να σταματήσουν να λειτουργούν. Πολλά τσιγάρα και κάνουνε κουμάντο αυτοί που ζητούσανε από τον ποδοσφαιριστή που έδινε και πήγε στον Ηρακλή Αμπελοκήπων να τους δώσει και 5.000 για να του φέρουν το δελτίο. Το λιώνει. Ενώ ο παίχτης το είχε στην τσέπη του και ήταν και πληρωμένος από τον κύριο Καρυπίδη. Το πιο ανησυχητικό πράγμα, Κωστή. Όταν σταματήσουν όλοι αυτοί, κύριε Μένιο, και τους διώξει ο κύριος Καρυπίδης, είτε με το καλό είτε με το κακό, και επειδή ο Μάρκος, όπως ξέρει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο Μάρκος κάνει κουμάτο πλέον τώρα εκεί, είναι δύσκολα κατά παλικαράκια αυτά εδώ, τους χάλασε την πιάτσα ο Μάρκος, και επειδή αυτός ο Μάγκας από την Αθήνα, που ακόμα νομίζω ότι δίνει εντολές, και ο άλλος που δεν πατάει να δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα πουλάνε τον παπά από την Αθήνα, θα έρθει και αυτόν η ώρα. Ο Σαωρίδης δεν καλερεί στο Κολωνάκι, δεν το ξέρεις. Ο Άρης όταν καθαρίσει από τα πάρκα και από τα καφενεία θα γίνει μεγάλη ομάδα. Πότε? Όσο μέσα του λειτουργούν πάρκα και καφενεία θα είναι ένα μαγαζί ούτε γωνία. Τρίτο-τέταρτο μαγαζί θα είναι. Λοιπόν, ο κ. Καρυπίδης, το πρώτο μέλημα είναι όχι η καθάριση, ούτε να σωθεί το ρίσιο. Δεν με ενδιαφέρει. Ας το πάρει ό,τι θέλει. Με ενδιαφέρει να καθαρίσει το πάρκο, τα παραμάγαζα της Παπαναστασίου και να κλείσει τα στόματα δύο-τριών κυρίων που από τον αστέρα Κολωνακίου που έχει γήπεδο πλαστικό πίσω από τη Βουλή ακόμα προσπαθούν να κάνουν κουμάντο. Αυτό θέλει για να καθαρίσει ο Άρης. Θέλετε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό να βγείτε να λέτε. Καθαρίστε την αυλή. Και να σου πω εδώ μετά τη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή στον Άρη δεν καθάρισε η αυλή ακόμα. Όχι βέβαια. Ούτε και θα καθαρίσει καμιά φορά. Όχι βέβαια. Ούτε και θα καθαρίσει καμιά φορά. Εγώ παιδάκι ήμουνα. Τώρα που ανέλαβε ο Μάρκος από την αρχή του καλοκαιριού τη φύλαξη της ομάδος, θα καθαρίσει η αυλή. Τώρα θα καθαρίσει η αυλή. Ρώτα μετά την εκπομπή του φίλου σου τον Ραβδόπουλο τον Κωστή, να σου πει τι εσύ Μάρκος. Λοιπόν. Θα καθαρίσει δεν θέλει η αυλή. Αν στον Άρη. Δεν ήρθε ένας άνθρωπος, στο λέω από τώρα, ναι, ο οποίος να πληρώνει στην ώρα του, ναι, φέτος και του χρόνου. Εγώ δεν συμβιβάζω για μετά από 200 χρόνια. Γιατί ούτε η αυλή στον Άρη. Την ώρα του τώρα. Ούτε η αυλή στον Άρη θα καθαρίσει ποτέ. Δεν πληρώνει στην ώρα. Μα ο Άρης αν μπορούσε να καθαρίσει, 102 χρόνια ιστορία έχει, θα καθαρίσει κάποτε. Αντί να καθαρίσει βρωμής. Άκουσε με εμένα το. Κύριε Μένιο, ναι, ο οποίος πλήρωσε τα αμαρτήματα κάποιων. Ναι. Τα αμαρτήματα και εμένα τι με κάνεις μάθημα για τον Άρη τώρα. Και η αυλή μεγάλωσε. Εντάξει, και εμένα τι με κάνεις μάθημα για τον Άρη. Παγορεύει. Γιατί πόσο χρόνο. Εγώ σε λέω το εξής. Αν στον Άρη ο Καρυπίδης συνεχίσει να πληρώνει στην ώρα του, του χρόνου ανέβει η ομάδα αέρα στη Β' Εθνική. Και με το που θα φτάσει, άσε να μιλήσω. Ένα λεπτό, να μιλήσω. Κύριε Αγρότη, που δεν πατά τα μπλόκα, αν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει. Ναι, πες μας εσύ τι υπάρχει. Θα καθαρίσει ο Μάρκος. Ο Καρυπίδης, και θα πάρω ο Μάρκος στην ομάδα και θα βάζει γκολ. Θα τον έχουμε και σέντρα φόρ του Μάρκου. Τι λέει. Λεπτό για να κλείσω. Ναι, για ο Καρυπίδης, ναι, το βράδυ που πήρε την εντολή από τον κύριο Ψηφίδη να αναλάβει τον Άρη. Ναι. Ήταν στην Αθήνα και στην πόλη του κύριου Μαρινάκη. Εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, ο Άρης δεν μπορεί να μεγαλώσει. Ούτε ή άλλως καμιά ομάδα της πόλης, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πήγε στο μπάσκετ εσύ με τον Τρίφο Σαμαρά. Άκουσε με ρε τώρα. Πήγε στο μπάσκετ εκεί με τον Τρίφο Σαμαρά. Κάνε μια ομάδα. Άκουσε τον Τρίφο Σαμαρά. Κάσε τώρα να πούμε. Αν και αν το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ δεν μπορεί να το χτυπήσει ο Μελισσανίδης. Εδώ δεν μπορεί να το χτυπήσει ο Αλαφούζος. Μέσα στο μπάσκετ θα πάρει πρωτάθλημα.
που γελιοποιείς την ίδια σου την αφεντικίνα στο μπάσκετ, γιατί αφεντικό στο μπάσκετ είναι η γυναίκα και όχι ο Λάσκαρη. Ναι. Πάνε τότε εσύ. Για πες. Πάνε τότε εσύ στο μπάσκετ με τον Τρίφο Σαμαρά και με την αφεντικίνα. Και αφήστε το ποδόσφαιρο. Εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα. Ότι έχει ο Άρης τον Τρίφωνα και θα βγει τρίτο και μπορεί να πάρει την κάρτα για να παίξει στο Champions League του μπάσκετ. Τι θέλει να μην έχει τον Τρίφωνα και να έχει τον άλλο από το Ρεόκαστρο που έκανε δύο βίλες και 42 αυτοκίνητα. Άντι, Αλφα, 8. Τελείωσε. Και κόβει βόλτες με τα λεφτά του Άρη. Τελείωσε. Τέλος. Άρη το μεγαλείο σου. Τελειωμόδενε. Τελείωσε. Λοιπόν, να τον απαντήσω μισό λεπτό. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2310-555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, γκούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ, φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής
με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Το παλούκι, είναι, άμα είναι αριστερό, το παλούκι είναι και πιο γλυκό. Κατάλαβες, άμπρα, το ευχαριστούμε, ναι, παιδιά. Το παλούκι, τόσα χρόνια δεν φωνάζατε, είναι παλιωτόμαρα. Ένα εκατομμύριο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι. Ένα εκατομμύριο 100.000, ναι. Δηλώνουν αγρότες στην Ελλάδα. Πραγματικοί αγρότες. Και είναι η μισή, ούτε η μισή. Φίλε, δεν παραπάνω. Τα δύο πρώτα γράμματα από την αρχή του μηνύματος, το ξέρετε, έτσι. Πώς τι. Λοιπόν, τώρα θα φάνε αριστερό παλούκι, θα πληρώσουν αριστερό κλείσμα τώρα, να βάλουν μυαλό. Και κοντά σε αυτούς, οι πιο αδικημένοι, ναι, για να φτάσουμε στο ζουμί της υποθέσεως, είναι οι μικροκαλλιεργητές. Σαν εμένα, δηλαδή αυτοί που πάνε για το μεροκάμα. Και εγώ είπα οι κτηματίες. Για τους κτηματίες, τους συνδικαλιστές, τον Κολλά, όλα αυτά τα πρόσχυλα να πούμε. Κολλά, βρε. Οι κτηματίες, αφού και σήμερα για να δεις. Τον Μπούτα της Λάσης. Και ο Μπούτας, ναι. Και σήμερα για να δεις, όλοι παίρνουν γραμμή. Ο Μπούτας παίρνει από τον Κουτσούμπα, ναι, ο άλλος παίρνει από τον Τσίπρα, ναι, ναι, ο άλλος παίρνει από τον, αυτή, από τον Μητσοτάκη. Έτσι. Και τα σχετικά, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί είπε, ο Πιτσιρικάς εδώ ότι εγώ δεν πάω στα μπλόκα. Mm. Εμείς στην Ελλάδα το 97 την είχαμε 40 μέρες κομμένη με το Σιμίτη. 40 μέρες. Αυτός δεν ήταν αγρότης τότε. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι αυτός ο Έλληνας. Αυτός που παίρνει φόρα, τα ξέρει όλα. Και δεν ξέρει τον τρόπο να πάει αύριο να βγάζει 20 ευρώ. Ας περιμένω ένα λεπτό. Δεν ξέρει τον τρόπο να πάει να βγάλει αύριο 20 ευρώ με ρουκάματο. Αλλά τα ξέρει όλα. Δεν μπορείς να του μιλήσει. Δεν έχει μάθει να ακούει. Τρίτος από το τέλος, κύριε. Καλημέρα. Για τον Άρη, το ξαναλέω. Ναι, πες το. Αν δώσουν προσοχή μόνο στο μπάσκετ, ναι, αυτή η κατάσταση θα επικρατεί. Αν, ναι, δεν πάει ο πολίτης ο κόσμος, θα κάνουν κουμάντο τα καφενεία. Ναι. Τα καφενεία τότε χαίρονται. Όταν το χαριλάω είναι άδειο. Εγώ τα έχω ξαναζήσει. Αυτοί θέλουν λίγους εκεί. Για να κάνουν κουμάντα τα μπάρκα με τα καφενεία. Ωραίο, καλό, σωστό. Όταν είναι ο πολύς ο κόσμος, ναι, πάμε καλύτερα. Εγώ τον Άρη έχω γεννηθεί εκεί μέσα. Μπράβο. Το σωστό. Ξέρω σαν τον εαυτό μου. Ναι. Αν το γυρίσετε στο μπάσκετ, το έχω ξαναδεί το 80. Μαλώναν ο Σπανούδης με τον Καφτεράνη. Στο πάρκο με το καφενείο. Τα ίδια θα έχουμε. Χάρη, ευχαριστούμε. Η ομάδα δεν θα κάνει τίποτα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε επόμενος. Δεν ξέρω τι είναι. Εδώ αυτή η εκπομπή θα λέτε ό,τι θέλετε. Κατευθυνόμενοι δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε οι φίλοι μου. Αλλά δεν αυρίζετε. Δεν αυρίζετε. Πολιτισμένοι θα είστε. Χαρτάκι δεν παίρνουμε. Χαρτάκι δεν παίρνουμε. Και έχω ένα μήνυμα από τον ποιητή το Μάνο. Άρη το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει και άπλετο γέλιο δυνατό σε όλους μας παρέχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον το φίλο.
Τι έγινε. Καλά, φίλε, εσύ. Πάω. Ο Τζόρνταν μα ήρθε σήμερα αγριωμένο. Τι έγινε, Τζόρνταν, τι έπατε σήμερα. Ο Τζόρνταν, ο Τζόρνταν, φίλε. Τι ομάδα είσαι. Δεν μα νοιάζει, ομάδα. Με νοιάζει εμένα, τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Τζόρνταν. Τι ομάδα είσαι. Πάω, ξέρετε, φίλε. Δικό, εντάξει. Δικό, δικό. Λοιπόν, σήμερα είσαι και ζητώ συγγνώμη, έτσι, σαν να βλέπω το μαλλιούφα σε απόγνωση. Τον. Το μαλλιούφα σε απόγνωση. Το μαλλιούφα. Σε απόγνωση. Ναι. Σε απόλυση. Σε απόγνωση, ρε. Α, σε απόγνωση, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, άκου δύο πράγματα να σου πω. Τι ζήσαμε με σένα 20 χρόνια. Μένιο, ακούς. Έλα, φίλε. Για πες. Ακούς, Μένιο. Έλα, παλικάρι. Άκου. Χωσάμ Χασάν. Ναι. Ιμπραήμ Χασάν. Μουχάμε Τάχ. Μάικ Σμολ. Μαγδί. Ναι. Αριστίδη Καρασαβίδη. Ναι. Θεόφιλο Καρασαβίδη. Ναι. Μη γελάς, μη γελάς αυτό που Θεόφιλο δεν είχαμε ποτέ. Πώς. Συνεχίζω. Ποτέ. Με έφερε στον Άρη Χάν. Μήκη στο Μαραγκό. 35 χρονών στην πρώτη γραμμή. Θα σου πω μετά, θα σου πω μετά. Λέγε, παρακάτω. Συνεχίζω. Ναι. Με έφερε στο Γεδόπουλο. Σε έφαγε τα λεφτά με τις γραβάτες. Μας εξευτέλησες. Πατσοκάρα. Μπατατούδιδες. Μήκη στο Βόκολο μέσα. Μένει ο ακούς. Κατάλαβα τι λες. Μένει ο ακούς. Κατάλαβα τι λες. Θα σε απαντήσω. Ματζίδιδες. Ναι. Πήγες με τις Εβραίους, μας ξεπούλησες εκεί με τα δελτία. Άκουσε με. Μα πρόσεξε με ποιον, ναι, με τον Αναστασιάδη, έτσι. Άκουσε, τον οποίο είναι ηρωποιή. Και είναι ντροπή για σένα, Τζόρνταν. Ντροπή για σένα. Είναι ντροπή για σένα. Είναι ντροπή για σένα. Πού πήγε ο Αναστασιάδης μετά το ξεπούλημα με τους Εβραίους, πού πήγε προπονητής, πες. Πού πήγε ο Δόνης μετά το προπονητής, μετά. Πού πήγε ο Δόνης, για πες μας. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Πού πήγε ο Αναστασιάδης μετά το Δόνης. Άμε λες για Αριχάν, άμε λες για Καρασαβίδη, άμε λες τώρα για Σκαρτά, για τέτοια, για Μακτή Τολμπάν, με λες ντροπή για σένα. Θέμα. Πού πήγε ο Αναστασιάδης. Είπες Μακτή Τολμπά, ντροπή για σένα, μόνο ξέρω κάτι καλό θα είσαι. Είναι αγγελόσκυλο. Δεν θέλει, όχι, δεν είμαι κανείς λάθος. Είσαι αγγελόσκυλο. Άκου να σου πω. Να είσαι σίγουρος ότι αν θέλει να πάει κάπου θα πάει. Ποιος. Ο καλύτερος ένας τεχνικός είναι. Άκουσε με λίγο. Ακούσε σου λέω. Άκουσε να μιλήσω. Τώρα πήγε ο Αναστασιάδης. Τώρα μαλώνουν τα καφενεία και τα πάρκα του ΠΑΟΚ. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, πες το. Ναι, πες το. Πού πήγε ο Αναστασιάδης μετά το ξεπούλημα με τους Εβραίους. Πού πήγε. Με την Τριάρα τότε, με τον Μπατζίδη, θυμάσαι. Ναι. Πού πήγε ο προπονητής στον επόμενο χρόνο. Αγωνιστικά δεν έκανε. Πού πήγε ο προπονητής στον επόμενο χρόνο. Αγωνιστικά δεν έκανε. Πού πήγε ο προπονητής, ρε. Στην Κύπρο, στην Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Κύπρο, έτσι, Κύπρο, ε. Ναι. Ναι. Γιατί πήγε εκεί. Γιατί πήγε ένα προβότη. Ρώτα τον Αναστασιάδη γιατί πήγε εκεί. Προβότη, το κάνει και ήρωα. Ποιο είναι προβότη. Ο μεγαλύτερος προδότης της Μακεδονίας είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και στο λέω με τα τιμή και με τα βίων και κλάβος. Μεγάλη ξεφτύλα είσαι, φίλε. Ο μεγαλύτερος προδότης του μακεδονικού αγώνα είσαι είναι. Είσαι ξεφτύλας μεγάλος. Σας, γιατί, γιατί, το γιατί με λεπτομέρεια, να ακούσουμε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Ζόρτα, για αυτό. Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Όχι, να ντρέπεσαι. Όχι. Το τελευταίο τίτλο με Άγγελο Αναστασιάδη τον πήρες. Ξεφτύλα είσαι. Κάτσε να μας πει το. Πες για ποιο λόγο, λέγε. Τον είχε έρθει σήμερα. Άκου εδώ, θα ακούσεις. Κάτσε να ακούσεις. Πες το λόγο. Η ΕΡΤ, ε, η ΕΡΤ, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, ε, η ΕΡΤ, ε, η ΕΡΤ, ελέγχεται ηλεκτρονικά, έτσι, τα γνωρίζεις αλλά δεν μιλάς. Λοιπόν, όταν θα μιλάς σοβαρά εδώ πέρα. Σε ποιον μιλάς. Εδώ είναι Έλληνες ακόμα. Ακούς. Σε ποιον μιλάς τώρα. Σε σένα. Πάντα σοβαρά μιλάω. Εδώ είναι Έλληνες. Το 97% με τους φόρους, ακούς, συντηρείται η ΕΡΤ. Και γνωρίζεις τη σχέση της ΕΡΤ με Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία. Έλα, κλείσει, κλείσει. Ακούς. Ρε, φαντάσματα βλέπεις. Θα προσέχεις πώς θα μιλάς. Θα προσέξεις. Γιατί είναι προδότης ο Αναστασιάδης. Θα προσέχεις. Φαντάσματα βλέπεις. Θα σου λέτε να καταλάβω, ρε, σταμάτα ρε παοξίδες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, γιατί είναι προδότης. Το λόγο πες. Τζόρνταν. Σε ρωτάει κάτι. Κέρδισε ο Ολυμπιακός μέσα εκεί, έτσι. Πέρυσι. Στάσου, στάσου, στάσου. Στάσου, ρε φίλε. Τι έγινε μετά, ρε. Ρε εσύ, εμένα. Ρώτα τον Τζαβέλα, τον φίλο σου. Τι έγινε μετά, ρε. Τον Τζαβέλα ρωτά. Ε. Τον Τζαβέλα ρωτά. Και τον Κόλκα είπες. Και τον Κόλκα. Ρωτήστε τους. Κι άλλους, όχι μόνο αυτούς, κι άλλους. Τον Κόλκα που του στήριζε, όχι. Ποιο του στήριζε. Εσύ τον Τζαβέλα δεν τον στήριζες. Βεβαίως. Ε, τι, γιατί είχες κλειβνήσει τον Κόλκα. Με, για, να πάρω την νίκη, με, για να πάρω την νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι. Όταν πήρες την νίκη στο Καραϊσκάκι και έφαγες τα τρία και έκανε τζόκινγκ ο Τζαβέλας στο Γιαννιώτα την κούρσα. Γιατί δεν μίλησες. Τότε έκραζα, μπερδεύεσαι. Τίποτα, σε έχω σε βίντεο, Κότα. Άσε, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Τον Τζαβέλα. Λοιπόν, φίλε, γιατί είναι προδότης ο Αναστασιάδης, τι έκανε. Λοιπόν, Τζόρνταν. Ρε εσύ, εμένα. Απάντα γιατί προδότης. Δείξε εμένα λίγο, ρε. Δείξε εμένα λίγο για να καταλάβει. Παοξύ, εμένα. Εμένα, κοίτα, εμένα. Έλα, ρε, πες μου, το λόγο, πού.
βρίζει τον Αναστασιάδη και του λες, και το λες πρώτα ότι θέλω να μου πει τον λόγο. Σκίστονα, αλλά πε μου τον λόγο. Ναι. Σε εξήγησα πάρα πολλά. Όχι, όχι, δεν με είπε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θέλω να ακούσω. Ακούνε και μπορεί να μα. Ακούνε. Κλείσουν. Φοβάσαι, ρε. Φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, ρε φίλε. Γιατί είναι προδότη. Τι να θυμηθώ, ρε φίλε. Το πούλεμο του Εβραίου. Τι να θυμηθώ. Μα ποιου Εβραίου. Που ξαπόθηκαν στην Κύπρο. Α, τι. Δεν θέλει να πει, φοβάται καμία μήνυση. Περίμενε. Σχέδιο Ανάν. Τι να μιλήσω, ρε φίλε. Σχέδιο Ανάν. Τι να λέει, δεν ξέρει τι γίνεται. Σχέδιο Ανάν. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάντω η αλήθεια είναι ότι ο Πάουκ έχει. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ότι εσεί οι Παοξίδε. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ ο Πάουκ δεν έχει. Όλου του θέλουμε στην κοινωνία. Λένε ότι πουλήσατε το μάτσο Εβραίου. Αυτό λέει. Το μάτς καταρχήν ο Πάουκ το χάσε μέσα στο γήπεδο. Σταμάτα. Τώρα μπήκε ένα άλλο παίκτη μέσα με άλλο. Άλλο λέει, ρε. Κατάλαβα τι μου λέει. Και κατηγορεί ένα τον άλλον. Λοιπόν, αυτό λέει αυτό. Άμπραβο. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα ποιο έχει την ευθύνη, τι έχει την ευθύνη, ποιο είναι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η γενική εικόνα. Λοιπόν, άκουρε εσύ. Η γενική εικόνα όμω. Τα δελτία που βγήκαν στον Άρη ξέρει. Εκεί δεν ξέρει τον Πάουκ. Αυτό είναι. Τα δελτία του Άρη ήξερε. Στον Πάουκ τι έγινε. Άσε τα δελτία στον Άρη. Ξέρουμε τι έγινε στον Άρη. Για τον Πάο, πώς δεν ξέρεις. Ρε Χαϊβάνη, μόνο σου τα είπες. Για δελτία στον Άρη, μόνο σου τα είπες. Ρε τα δελτία στον Άρη, δεν με διαφέρουν ούτε τα δελτία ούτε ο Άρης. Πώς θα γίνει. Είναι... Επόμενη γραμμή. Αυτό που είπα. Έλα, τελευταίο για σήμερα. Κωστή, ένα λεπτό. Από το... Έχει την καλύτερη διοίκηση. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Τα τελευταία 35 χρόνια. Έτσι, έτσι. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν. Και δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, πάει χειρότερα αντί να πάει καλύτερα. Ναι. Σε αυτό ναι. Ευθύνεται ο ΠΑΟΚ. Έτσι, η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Φυσικά, αυτό, και, αυτό δεν λέμε τώρα. Που βρίζουν τον Ολυμπιακό αυτοί. Αυτοί βρίζουν τον Ολυμπιακό και λένε τρυπηθήκαμε μόνοι μας. Ο Ολυμπιακός με τη διατησία καλά έκανε και σε πείδαγε. Ναι, εσύ γιατί τρυπήθηκες. Αυτό σου λέω. Κάτε μπράβο, το Μαρινάκι σε φταίει. Υπάρχει καρκίνο μας στο ΠΑΟΚ. Το Μαρινάκι σε φταίει, ναι ή όχι. Λέγε ρε. Ο Μαρινάκης δουλειά του κάνει. Τη δουλειά του κάνει. Άρα... Και εμείς τρυπηθήκαμε από μέσα. Άρα είστε τρύπιοι. Από μέσα φυσικά τρυπηθήκαμε. Α, μπράβο, τέλειος. Και αυτοί, και αυτοί εδώ πρέπει να απομακρυνθούν από μέσα. Άρα είστε τρύπιοι. Αυτή η ομάδα... Σας τρύπησε ο Μαρινάκης. Άρα είμαστε αυτό τρύπιοι. Λέτε. Είναι σε γενικό... τρύπησε. Κοίταξε να δει. Ρε, σε τρύπησε. Αυτό λέτε. Πήδηκε η ομάδα από μέσα. Τρύπηκε από μέσα. Άρα, πουλήθηκε η ομάδα από μέσα. Αυτοί πρέπει να φύγουν. Ποιος σας τρύπησε, ρε. Σου είπα εγώ, αυτοί πρέπει να φύγουν. Παναστάτες. Και εκείνος έκανε τη δουλειά του. Εκείνος έκανε τη δουλειά του. Καλά έκανε. Τον Καλογερόπουλο ποιος τον έβαλε. Πάλι πες τον Αργιανό. Τον Καλογερόπουλο ποιος τον έβαλε. Πες τον Αργιανό να φωνάξει τον Πάρκο. Να καθαρίσει και τον Πάρκο. Τελευταία γραμμή. Βάλα κακό, δεν υπάρχει. Πάμε να στον Μάρκο να πούμε και τον Ηρακλή στον Μάρκο γρήγορα. Έλα φίλε. Άρα, τι γίνεται. Τελευταίος για σήμερα, έλα. Έλα. Εσύ φίλε τελευταίος, ναι. Άρα θα το πασό ξαπίλα που έχει αφήσει. Το πασό. Θα το πασό και έχει αφήσει ξαπίλα σε αυτόν τον τόπο. Που είναι σε 1500 χρόνια δεν θα πει. Για να είσαι σαπίλα και μοθρίλα εδώ. Τώρα έβαλε το χέρι τη κυρία Δημοκρατία. Τώρα, ναι, ναι, το έβαλε. Το. Ναι, 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 το πασό το παράβαλε. Τελευταίο κύριε, καλημέρα. Η Νέα Δημοκρατία τρυπιέται από μέσα σαν τον Πάο. Σαν τον Πάο. Γιατί είναι ευτυχισμένη η πανηγυρία, ρε που πανηγυρίζει. Ο Ηρακλειδέα πάλι έφαγε 3 γκολ από 10 παίκτε από τον αντίπαλο. Δεν μιλάει καθόλου. Πνίγει αυτό, δεν μιλάει. Τα ξέρει όλα πώ χαθήκαν τα δελτία του Άρη, πώ χαθήκαν, τι ώρα. Πού πήγαν, τι πιάτσε. Σαν τον κόκκινο. Από εδώ να καταλάβει. Τι ομάδε έφυγε από τον Ηρακλή. Από εδώ να καταλάβει. Τι πιάτσε. Φίλε, τελευταίο και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έλα. Εκεί θα πάει για την ξαναφάνεια. Γεια σου, φίλε. Έλα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι, τελευταίος. Ναι. Δηλαδή εκεί που τρώω στα λαχανικά το βράδυ. Ένα λεπτό, φίλε. Εκεί που τρώω στα λαχανικά το βράδυ στο μικρό καφέ και την πρασινάδα να πούμε. Να λες είμαι ο διοικητής της πιάτσας ρε, για να τρως μαρούλι με μαγιονέζα. Ας σου βγάλω μια φωτογραφία. Κακό είναι αυτό. Ξενοφών, ο Σταθόπουλος είναι προπονητής για Μεγάλη Βρετανία, πουθενά άλλου. Ρε, που είσαι μαρούλι, δεν τρώμε φίλε. Στην Παναχαϊκή που είναι. Έλα, φίλε, λέγε. Σταματήστε να μιλήσει. Πάμε. Ρε παιδιά, σταματήστε λίγο ρε το παιδί. Έλα ρε. Έλα. Πάω. Ρε Κώστα. Σταματήστε λίγο το λακύπτυρο να μιλήσει κανένας άλλος. Δεν μπορεί ο Έλληνας να σταματήσει όταν είναι πέντε άτομα. Σταματάει ο Έλληνας. Κώστα. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι. Έλα ρε Λολί ρε Λολάρα. Γεια σου ρε Λολάρα. Φοβερέ και τρομερέ 78 χρονών. Γεια σας ρε παλικάρια. Άστε να μιλήσω. Σταματήστε λίγο ρε το λακύπτυρο. 78. Ναι. ΠΑΟΚ. Έπεσε. Έτσι είναι όπως το λες το μήνυμα, φίλε. Πες το Γιώργο. Ρε εσύ. Ναι. θέλω να μιλήσω καλά το Κωστάκη, τον έχω σαν παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο στον Ιορδάνη. Έλα, φίλε. Ρε Ιορδάνη. Έλα.
κάθεσε και μασάς από τους διπλανούς και τι κάτι να άλλο. Τι να τους μαζίζουν. Παίρνουν τηλέφωνο ότι το ΠΑΟΚ τον υποστηρίζει μετά τον Ολυμπιακό. Μακάρι. Τα έχω πει 100 φορές, εκτίθονται ρε. Άρα είμαστε μεγάλο σωματείο. Μετά τον Ολυμπιακό εμείς είμαστε τότε. Εκτίθονται όμως, δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα υποστηρίζουν τα μεγάλα σωματεία οι σφυρίχτες. Έτσι είναι. Άκου τώρα 78χρονε. Κάτσε να τελειώσει. Μισό λεπτό. Άκου 78χρονε. Κάτσε. Από τον ελεηνό διαιτητή με την Ξάνθη που πέφτανε και σφυρί συνέχεια 150 φάουλς βάρος του ΠΑΟΚ και τις κάρτες βροχή. Με τι να πούμε, με την ΑΕΚ. Εσύ πιο αδικημένη ομάδα από τον ΠΑΟΚ υπάρχει από τη σφυρίχτρα. Τον καπετάνο στην Ξάνθη, ξέρεις, τον είπε ο, πώς το λένε αυτός, ο Διαδίκης. Ρε Ιορδάνη, κάθεσαι και μασάς. Τι να μασείς, ρε. Σιγά. Ποιον αδικήσουν, τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό δεν φοβούνται να τον αδικήσουν. Είναι αθηναϊκή ομάδα και είναι μεγάλο σωματείο. Την ΑΕΚ που είναι ο Κέρβερος ο Μελισανίδης και ξεσπάει στον ΠΑΟΚ. Τι να φοβηθούν τον Ηρακλή, ποιον να φοβηθούν τα Γιάννενα. Τον ΠΑΟΚ φοβούνται. Αυτό είναι επειδή ο Σαββίδης έχει τα άλυρα, κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι και φοβούνται μην κάνει μεταγραφές. Έτσι είναι. Μην βγει δεύτερος και κάνει μεταγραφές και τους πάρει το τσάμπιονς λιγκ. Εδώ έχουμε γανακτήσει να πούμε. Αρρωστήσαμε με αυτούς τους πούστες τους διαιτητές. Ναι. Πλάκα κάνουμε. Ναι, αλλά με τον Πλατανιά ο Τζαβέλα τσιφτετή τη χώρα. Ύστερα. Οριεντάλ. Τώρα. Ο Καζλαφέρης στην Ξάνθη τον καπετάνο ξέσαι τον είπε. Θα βουτά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Λέει τον Ολυμπιακό θέλω να γυρίσει τον Ολυμπιακό λέει. Θα βουτά στην περιοχή να παίρνει πέναλτι. Άιντε! Λοιπόν, ήσουν μπροστά το άκουσε. Με το είπε συγγενικό πρόσωπο του καπετάνου. Και ξέρως. Ωραία, να πω εδώ τι μου είπε, τι είπε ο διαιτητής. Το αμφισβητής. Στον Τζαβέλα. Το αμφισβητής. Ας βγει να το διαψεύσει. Ας βγει να το διαψεύσει. Ολοκλήρωσε, Γιώργα, ρε. Ολοκλήρωσε. Παίρνεις συνήγορος του αυτονού είσαι και εσύ του. Πώς το λένε. Λοιπόν. Ρε Κώστα, μ' ακούς. Ναι. Σε σένα μιλάω, Κώστα. Ναι. Σήμερα πέρασε ένας από το προπό απόξω, ναι. Από εκεί που τυχνάζω. Ναι, στην Τούμπα. Τέτοιο μιασίδι σαν και σένα δεν έχω δει στη ζωή μου. Με τη διαφορά ήταν λίγο πιο ψηλός. Ίδιο περπάτημα. Ίδια μούρη. Με μια γυναίκα. Βγήκαμε όλοι έξω και γελούσαμε. Λέμε, ελάτε να είναι το ρατόπουλο. Εσύ με το μηταρά κολλητός ήσουν, να έκανε τέτοια πράγματα. με το συγχωρεμένο. Καλά με το Ντάκη άστε όσοι χωρές τον οκουνάδο. Πάει τζάμπα εκείνος. Την παλακία του ρε. Εσύ Ιορδάνη, ή Ιορδάνη. Αυτά που λέω δεν τους τα λες εκεί. Τα είπα χίλιες φορές. Στηρίζει το ΠΑΟΚ. Χίλιες φορές τους τα είπα. Από τη σφυρίχτρα. Χίλιες φορές. Πιο αντικειμένη ομάδα ρε, συνέχεια από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ευνοήθηκε με τον Παναθηναϊκό για να υποφεληθεί ο Ολυμπιακός. Τα είπαμε αυτά χίλιες φορές. Ναι. Αυτά τα φαντάσματα έχετε αφήσει στην Τούμπα. Αυτός πάλι τον Άρη τον έβγαζε Champions League προπερσί και εξαφανίστηκε μετά. Τον έλεγα θα πέσεις. Από παιδιά παρακολουθούμε, γεράσαμε και τα ίδια και τα ίδια. Χειρότερα όχι τα ίδια. Χειρότερα. Τα μου λένε τώρα για τον ΠΑΟΚ και εμένα. Εσύ τώρα τον πήρες χαμπάρο ή τον πήρες χαμπάρο ότι είναι χαζούλης. Και τον κάνεις πλάκα η ομάδα από τον ΠΑΟΚ ή μετά τα 78 αρχίζει το μυαλό και κάτι παθαίνει. Αυτός έβγαινε Champions League πρόπερση, έτσι μας έλεγε. Τον έχουν αδικήσει σε τόσα πρωταθλήματα και το 2010 με εκείνο το ξεφτύλα το διαιτητή μες στη Χαριλάου. Αντί να παίζει ο Άρης με 9 έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 9. Και ο Άρης σας αδικεί δηλαδή. Τώρα πλάκα κάνουμε. Και ο Άρης αδικεί τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπουμε. Άλλο σου λέει. Με εκείνο το διαιτητή. Έτσι είναι. Γεια σου Γιωργάρα, θα το πούμε στον προπό. Τα λέμε Γιώργο. Έτσι είναι ρε Ντρο. Τα λέμε. Γεια σου Λολή. Κυριλική Λολή της κάτω Τούμπας. Φίλε κοίταξε να δεις τώρα. Είναι η εποχή που πρέπει να αλλάξω καρδαρόμπα. Έχω βάλει και ένα 15-18 κιλά. Πρέπει να αρχίσω τώρα να φοράω πουκαμίσα σαν το Μαρινάκι. Για να φορείς πουκαμίσα σαν το Μαρινάκι πρέπει να είσαι φορτωμένος θα πω. Ή του Ντέμι Ρούσιου Λιχτάρια. Σιγά. Έχω ένα φίλο που βγάζει πουκάμισα extra large. Εμείς είδαμε με το αθλητικό τώρα να πούμε γι' αυτό φαίνεται λίγο η ατέλεια στο κορμί. Αλλά μη στεναχωριέσαι, δουλεύει η ομάδα. Κανονικά δεν υπάρχει πρόβλημα να πω. Κατάλαβες. Βάλουμε ένα πουκάμισα. Η Μαρμίτα μ' άρεσε πολύ σήμερα. Έπρεπε να κερδίσει ο Άρης τον μπάσκετ τον ΠΑΟ και να βγούμε μια 15 αριανή. Ήταν φοβερό. Οι παοξίδες έχουν κακή. Από τα μούτρα του. Οι τελευταίοι δύο, ο Γιώργος είναι ένας. Βγήκανε δύο παοξίδες. Ο Γιώργος και ένας ακόμα. Και άλλοι βγήκαν αριανοί, αυτούς οι οποίοι το 80% βρίζανε. Ο παοξίδες μπορεί να κάνει υπομονή, ρε φίλε, αλλά να υπάρχει η προοπτική. Αν δεν υπάρχει προοπτική, δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Όχι, χτίζεται ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να χτίζεται ο ΠΑΟΚ με ο καλή προοπτική. Ο Καμόρας στην εκπομπή βάζει το υπομονή, ο ουρανός. Χτίζεται ο ΠΑΟΚ. Χτίζεται. Πώς χτίζεται.
Με πετάμε τον καραμιτσιλιά. Τον οξύστη θα σηκώναμε. Πώς, ναι. Που βρήκαν το πουλί εκεί και το μαδάν. Το μαδάν το πουλί. Μέρα με τη μέρα. Με 20 μεταγραφές το καλοκαίρι και 15 το Γενάρη και ξανά μανά και φέρνουμε κάτι παίκτες εκεί. Όλοι οι ανάπηροι, όλοι οι παραπληγικοί περάσαν από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι με 81% αναπηρία. Έκλεισε τα τελευταία 4 χρόνια. Την άλλη Κυριακή τα λέμε. Bye bye.